Γιάς με το συγκρότημα του Αριστίδη Βασιλάρη. Έλληνες και Ελληνίδες, καλό σας μεσημέρι. Ο χορός των δαιμόνων της νέας τάξης και νέας εποχής καλά κρατεί. Τα γεγονότα στην Αλβανία τα είδαμε στα δελτία ειδήσεων τις τελευταίες μέρες, χθες και σήμερα. Οι επιθέσεις στους Αγίους 40, στη Χιμάρα, στο Αργυρόκαστρο και στη Νότιο Αλβανία κατά αυτούς, αλλά στην υπόδουλη Ήπειρο για εμάς. Λοιπόν, εδώ τα επεισόδια δεν επεξεγέλασε αυτά. Μάλλον προβλέπονται εξελίξεις και μάλλον τα επεισόδια αυτά γίνονται για να ξεκληριστούν οι υπόλοιποι Έλληνες, η υποτιθέμενη μειονότητα, έτσι όπως την αποκαλούν οι ελληνικοί. Άρχισε λοιπόν η νέα τάξη και η νέα εποχή της επιθέσεις με όλη τη λύσα που την διακατέχει και ας βγαίνουν από τα δελτία ειδήσεων να μας λένε και να μας καθησυχάζουν ότι είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε αυτό, είμαστε εκείνο. Προχθές είδαμε στο κανάλι του κυρίου Καρατζαφέρη στιγμιότυπα από τα χρονικά, γιατί σήμερα στην εκπομπή μας θα αναφερθούμε, το σημερινό μας θέμα είναι η δίκη του περιοδικού Κλικ και η συνθήκη Σέγγεν, η κατάπτυστη αυτή συνθήκη, όπου φακελώνει και οδηγεί σιδεροδέσμιους όλους τους Έλληνες στο θηρίο των Βρυξελών, στο κομπιούτερ. Λοιπόν, εδώ θέλουμε λοιπόν να σας διαβάσουμε, γιατί έχω μπροστά μου και τα πρακτικά της Βουλής, πότε ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας και για να μην μας εμπέζουν και να μας κοροϊδεύουν και να μας λένε ότι θα συνέλθει η Ολομέλεια και όταν θα συνέλθει η Ολομέλεια τότε θα διαμαρτυρηθούμε κλπ. Εδώ το Σέγγεν εφαρμόζεται ανοιχτά πλέον. Είδαμε στις τηλεοράσεις μας και εσείς το είδατε και όλη η Ελλάδα το είδε, την επίθεση που κάνει με άδεια της ΕΕ για να γκρεμίσουν 500.000 σπίτια. Αυτοί οι κύριοι, 500.000 σπίτια υποτίθεται αυθαίρετα μικρομεσαίων, της μικρομεσαίας τάξης, όπου όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα η επίθεση είναι ανοιχτή. Δηλαδή το κράτος αυτό πλέον δεν είναι ελληνικό, είναι εχθρικό. Και μας λένε ότι θα γκρεμίσουν μόνο τα παραλιακά. Εδώ πέρα γκρεμίζουν και στέλνουν στις χωματερές τα σπίτια και τις περιουσίες όλων των Ελλήνων πολιτών, εκτός βεβαίως των Βορείων Προαστίων. Μα η Ελλάς δεν απαρτίζεται από το 18% ή από ένα 12%. Οι μικρομεσαίοι απαρτίζουν το 90%, το 88%. Λοιπόν, πώς στέλνουν στις χωματερές και γκρεμίζουν κτίρια, περιουσίες σε όλη την Ελλάδα και μας δείχνανε με ευχαρίστηση εχθές το Sky, έτσι με μια σαντιστική ευχαρίστηση, τον χάρτη όπου διατάζει ΕΕ, έτσι, πώς θα γκρεμίσουν 500.000 σπίτια. Προς το παρόν έχουν γκρεμίσει 500 σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι η επίθεση έχει αρχίσει. Και γι' αυτό αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, αφού μας το δείχνουν κιόλας. Το βλέπουμε. Και όχι μόνο το βλέπουμε, αλλά βλέπουμε και μία απάθεια όλων ημών των Ελλήνων να παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις απαθείς και χωρίς καμία διαμαρτυρία. Σε λίγο λοιπόν που το Σέγγεν εφαρμόζεται, ήδη λέμε, αλλά που το Σέγγεν θα έρθει μέσα στο σπίτι μας μέσω της Europol και μέσω των αστυνομικών οργάνων της εφοριακής αστυνομίας του οικονομικού εγκλήματος της Αμερικής, 2.000 αστυνομικοί έχουν έρθει από την Αμερική και θέλουν να τους βγάλουν στην πιάτσα από τον Απρίλιο και μετά. Λοιπόν, για να τρομοκρατήσουν, να ενσπείρουν ένα κλίμα τρομοκρατίας στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες, να τους γονατίσουν από τη φορολογία, να μπαίνουν στα σπίτια τους δια της βίας, να ανοίγουν άνευ εισαγγελέως τις πόρτες. Αυτό σημαίνει κατάργηση και επιβολή του Σέγγεν, κατάργηση του συντάγματος του ελληνικού, κατάργηση του ελληνικού κοινοβουλίου, καταργούνται οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καταργούνται τα πάντα και βεβαίως η διακυβέρνηση της χώρας, αφού είμαστε επαρχία της υποτιθέμενης ΕΕ, μοιραίως θα παίρνουμε τις εντολές από τις Βρυξέλλες. Ήδη λοιπόν οι εντολές εφαρμόζονται και μας λένε δήθεν ότι διαλύθηκε το κόμμα, εμείς έχουμε ενστάσεις γι' αυτό, θέλουμε νέο αρχηγό. Αυτά είναι τερτύπια και μεθοδεύσεις
που τα γνωρίζουν αυτοί οι κύριοι και που με εντολές διαλύθηκαν. Έχουμε το συνέδριο τώρα που επίκειται της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός, εμείς όλοι και εσείς που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, έχετε πάρει είδηση το παιχνίδι που παίζετε. Πώς με την ησυχία τους μας εξοντώνουν σταδιακά και μας υποβάλλουν σε μία έτσι δουλεία ηλεκτρονικών κατέργων που δεν έχει προηγούμενο. Λοιπόν, θέλω λοιπόν εδώ να εφιστήσω την προσοχή και εις τον κύριο Καμένο και εις τον κύριο Γιακουμάτο και στους κυρίους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι είπαν ότι θα έλθει στην ονομέλεια το Σέγγεν, ενώ το Σέγγεν δεν πρόκειται να έλθει στην ονομέλεια, το είπαμε και προχθές, διότι έχουμε μπροστά μας εδώ τα πρακτικά της Βουλής, όπου λέει εδώ πέρα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Δίκησης και Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης συνήλθε την 28η και 29η Ιανουαρίου του 1997 σε δύο συνεδριάσεις που δίρκεσαν 5 ώρες και 10 συνολικά υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κυρία Ηλία Παπαηλία. Και βεβαίως ήταν και ο κύριος Γιαννόπουλος, και με αντικείμενο το Σέγγεν, την εξέταση του σχέδιου νόμου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το λένε έτσι πολύ πιο αριστοκρατικά για να μην καταλάβει ο ελληνικός λαός τι του επιφυλάσσεται αυτή τη στιγμή και τι του ετοιμάζεται. Κατά τη διάρκεια, λέει, των συζητήσεων, τον λόγο έλαβαν η εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Δημήτριος Κατσικόπουλος, η εισηγήτρια της μειοψηφίας κ. Άννα Μπενάκη Ψαρούδα, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Λεωνίδας Αυδής, ο ειδικός αγορητής του ΣΥΝ κ. Φώτης Κουβέλης, ο ειδικός αγορητής του ΔΙΚΗ κ. Γιώργος Τσαφούλιας και οι βουλευτές κύριοι Παυλόπουλος και Γαρουφαλιάς, Καρακώστας και Τζανής. Λοιπόν, η εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Δημήτριος Κατσικόπουλος και η εισηγήτρια της μειοψηφίας κ. Άννα Ψαρούδα Μπενάκη συμφώνησαν για το νομοσχέδιο και το επικρότησαν, και μάλιστα και ο κύριος Γιαννόπουλος εξέφρασαν την απορία τους γιατί καθυστερεί τόσο το νομοσχέδιο και δεν εφαρμόζεται επιτέλους η ηλεκτρονική δουλεία στους Έλληνες πολίτες και σε όλον τον πιστό ορθόδοξο ελληνικό λαό. Καταλαβαίνετε ποιοι μας κυβερνάνε και ποιοι είναι πάνω. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα, με ένα ασαφέστατο και με ένα ακατανόητο κείμενο που το συνέταξε ο κύριος Βενιζέλος, ειδικός εις τα σανσκριτικά για να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα, και αυτό πάλι είναι ένα σχέδιο της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, ώστε αυτά που γράφονται στα υποτιθέμενα νομοσχέδια ή του Σέγγεν ή ό,τι ψηφίζεται στη Βουλή να είναι τελείως ακαταλαβιστικό για τον ελληνικό λαό, για να ακούσετε δηλαδή, ενώ με τρεις κουβέντες θα μπορούσαν να γίνουν αυτοί οι κύριοι κατανοητοί, αλλά βεβαίως δεν τους βολεύει, διότι θα εξεγείρεται ο ελληνικός λαός και θα έφτανε στη Βουλή με ρόπαλα και ασπίδες και θα γινόταν ο χαμός. Λοιπόν, είναι δυνατόν λοιπόν εδώ πέρα να λένε για τη συνθήκη Σέγγεν και να έχουν ένα κείμενο που διατυπώνει ασάφειες, διατυπώνει, αυτό δεν είναι κείμενο και θα σας το διαβάσω για να γελάσετε δηλαδή. Λέει λοιπόν ότι για τον τύπο και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης ότι το αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής. Αυτό κάτι πάει και έρχεται. Άρθρον 1, 2, 3, 5, 10, 113 λέει συγκατάθεση του υποκειμένου, προσέξτε το αυτό, συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων κάθε ελεύθερη ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως που εκφράζεται με τρόπο σαφή και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα της κατηγορίας δεδομένων που αφορά επεξεργασία τους αποδέκτες και δεδομένα και δεδομένων, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τα είδαμε αυτά και στην εκπομπή του κυρίου Καρατζαφέρη εχθές. Αν καταλάβατε εσείς τίποτα, αλλά τόσο καταλάβαμε και εμείς. Λοιπόν, σκόπιμα γίνονται και κατασκευάζονται όλα αυτά τα δεδομένα για να μας λένε περί δεδομένων. Εδώ δεν μας λένε ανοιχτά και καθαρά ότι κύριοι, το τέλος σας έρχεται, ότι σας ετοιμάζομαι τη δαμόκλειο σπάθη όπου θα σας οδηγήσει όλους τους Έλληνες, θα σας κάνει ξένους στη χώρα σας, θα διοικούν οι Βρυξέλλες,
θα έχουν δικαίωμα καταργήσεως του ελληνικού συντάγματος, καταργήσεως των συνταγματικών ελευθεριών, της ατομικής ελευθερίας, παραβίαση του οικογενειακού ασύλου, κατάργηση της ελληνικής αστυνομίας, κατάργηση των τριών όπλων, στρατού, αεροπορίας και ναυτικού. Λοιπόν, και επιβολή, κατάργηση της θρησκείας σας, του θρησκεύματος. Δηλαδή, καταργούνται τα πάντα, σας τα καταργούμε, σας τα σβήνουμε, σας τα μηδενίζουμε και σας επιβάλλουμε μία υπερδικτακτορική, έναν φασισμό άνευ προηγουμένου, όπου πλέον θα τις εντολές θα τις παίρνετε από τις Βρυξέλλες, θα σας επιβάλλουμε εμείς σύνταγμα νέας εποχής και νέας τάξης, θα σας δώσουμε στρατό, έτσι, δικό μας και αστυνομία δική μας, την Europol, την ονομαζομένη Royal Gestapo, όπου θα τρομοκρατήσει και θα πατάξει κάθε αντίσταση εσωτερική των εθνών και των λαών, που είναι ήδη έτοιμη. Γι' αυτό και μας έρχονται αυτά τα φρούτα, οικονομική εφοριακή αστυνομία, δημοτική αστυνομία, αστυνομία τροχέας, δηλαδή ένα κράτο, ένα κράτος, να μου συγχωρηθεί και το Σαρδάμ, ένα κράτος πλήρης αστυνόμευσης, φασιστικής στιγνής αστυνόμευσης, όπου οι πολίτες των εθνών δεν θα μπορούν ούτε να κάνουν το κεφάλι τους αριστερά ούτε δεξιά. Σας φαίνονται αστεία? Μα δεν είναι αστεία, είναι η αλήθεια, και αυτοί την αποκρύπτουν μεθοδικά και με σενάρια έτσι όπως τα ακούσατε, περί επεξεργασίας δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όλα αυτά που ακούσατε. Λοιπόν, ο κύριος Καρντζαφέρης εχθές, για να ολοκληρώσουμε, έδειξε στην TV Press στιγμιότυπα από το χρονικό εκείνο της διαμαρτυρίας όλων των Ορθοδόξων πιστών, όπου βεβαίως ο κόσμος τότε έδειχνε την αγανάκτησή του, και δεν ξέρω για ποιο λόγο ο αγώνας έφθισε, μηδενίστηκε και έφτασε εδώ που έφτασε, διότι το ιερατείον, οι κληρικοί συμμετέχουν, και το λέω αυτό με τα μεγάλης μου λύπης, αλλά και η Ιεράς Οργής και Αγανακτήσεως συμμετέχει στην προδοσία και στην άνομη αυτή σιωπή. Σιωπή, η μεγάλη σιωπή, η μεγάλη συνωμοσία αυτή, συνωμοσία σιωπής ιερατείου και πολιτείας. Γιατί κύριοι όλοι εσείς δεν ενεργοποιήστε και δεν ενημερώνατε τόσο καιρό, τώρα που φτάσαμε στο τέλος, λέει ο ένας, εκδίδει και λέει όχι στη συνθήκη Σέγγεν, και πού πήγανε τα κηρύγματά σας κάθε Κυριακή από Άμβωνος να ενημερώνετε τον κόσμο και να τους λέτε ότι η δουλεία αυτή που έρχεται είναι δουλεία αντίχριστη, ανελεύθερη, αντισυνταγματική, είναι δουλεία ισοπαίδωσης, είναι ο ελληνικός λαός πλέον είναι υπό την σιωνιστική μπότα. Γιατί δεν τους τα λέτε αυτά? Τι φοβάστε στα κηρύγματα, παραφού φτάσατε και αφήσατε το πίμνιο να συγχύζεται σε έναν τραγέλαφο, σε μια κατάσταση τραγελαφική, αρχίζετε και στέλνετε και βγάζετε, ας πούμε, κάτι χαρτάκια τυπικά, ότι εμείς η τάδε Μητρόπολης δεν συμφωνεί, η αλφα Μητρόπολης δεν συμφωνεί. Αυτό δεν λέει τίποτα γραφειοκρατικά. Σκοπός να ενεργοποιήσετε τον λαό μέσω του προφορικού λόγου και να τον οθήσετε στην αντίδραση και στην αντίσταση, να διεκδικήσει τα συνταγματικά του δικαιώματα, τις ατομικές του ελευθερίες, να προασπίσει και να προστατεύσει το οικογενειακό του άσυλο και να επιμείνει στην μάχη τη μεγάλη που θα δώσει, που καλείται να δώσει όλος ο ελληνικός λαός, αλλά με αρχηγούς όλους εσάς, τους αρχιερείς, για να μην πω τίποτα άλλο, δηλαδή τους αρχιερείς, τους σταγούς της Εκκλησίας, γιατί από γραμματείς και φαρισαίους έχουμε πήξει. Λοιπόν, αυτοί οι φαρισαϊσμοί λοιπόν τον τελευταίο καιρό, γιατί οι εκκλησίες σας δεν μιλάνε καθόλου, έχουν σιωπήσει, έχουν βουβαθεί, λοιπόν, να σταματήσει πλέον. Τι είναι αυτό δηλαδή? Μας εμπέζετε και μας κοροϊδεύετε? Συνεχώς μας παίρνουν τηλέφωνο στο κανάλι και μας λένε: κυρία Δουράκη, τι είναι αυτό? Κυρία Δουράκη, τι είναι εκείνο? Κυρία Δουράκη, τι είναι τ' άλλο? Λοιπόν, και όλοι όσους πατέρες ασχολούνται με το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος και την υπόθεση του Σέγγεν, όλοι αυτοί που καταγγέλουν, λοιπόν, πώς είναι αυτοί? Ένας, δύο, τρεις, οι υπόλοιποι τι κάνετε? Λοιπόν, άρα ποιοι μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν? Μας έφτασαν οι κύριοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, η επίσημη εκκλησία, το επίσημο κράτος, γιατί ενώ ψηφίστηκε
τότε η εγκύκλειος στην Ιερά Σύνοδο και δόθηκε σε όλες τις Μητροπόλεις, δυστυχώς έμεινε ανενεργός. Έμεινε ανενεργός. Και αυτό το ξέρετε όλοι εσείς, όπου σε καμία εκκλησία του νέου ημερολογίου ή και του πατρόου εορτολογίου και στους πάλιο ημερολογίτες, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, δεν αναφέρεται τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα τα ακούσουν και οι κύριοι παλιμερολογίτες για να δείτε πόση προδοσία έφτασε το κακούργημα. Πόσο προχώρησαν όλοι αυτοί οι κύριοι, πόσο αδιαφόρησαν, πόσο άφησαν στο έλεος όλους εμάς και στο τέλος ζητάνε και ρέστα. Λοιπόν, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Φτάσαμε από την αδιαφορία και από την προδοσία. Λοιπόν, στην εκπομπή λοιπόν του κυρίου Καρατζαφέρη, όπου συζήτησε με κάποιον Αγιορείτη, είπε πλήθος, ήταν πλήθος λαού συγκεντρωμένο λοιπόν και μιλήσανε για το Σέγγεν. Και επανέφερε και είπε ο κ. Καρατζαφέρης ότι εμείς δεν θα αποδεχθούμε τις ταυτότητες του Σατανά με τα γραμμοκοσμήματα τα συγκεκριμένα, τα απορρίπτουμε τότε που τα ψήφισε ο κ. Κουτσόγιωργας, απορρίπτουμε την όλη μεθόδευση κλπ. Μάλιστα. Και γιατί δεν την απορρίψατε τότε που γίνατε βουλευτής? Και γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε τότε εντονότατα για να μην προχωρήσει η κατάσταση, τότε που μπαινόβγαινε ο κύριος Κεφαλογιάννης στην Ιερά Σύνοδο και ήμασταν εμείς παρόντες εκεί και τα βλέπαμε και φέρναμε αντιδράσεις? Αλλά να το φέρετε το θέμα αυτό, το οποίο είναι το χειρότερο, αυτό έχει σειρά προτεραιότητας, το Σέγγεν, η κατάργηση των ατομικών και συνταγματικών ελευθεριών. Πώς θα μας καταργήσουν τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, ένα έθνος, θα μας μηδενίσουν και θα μας κάνουν, γινόμαστε αυτόματα δούλοι. Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα που το ψηφίσανε, θεσμοθετήθηκε, το εσυζήτησαν δύο φορές, μας λένε όχι στο Σέγγεν. Και τόσα χρόνια από το 1993 μέχρι εδώ τι κάνατε, κύριοι? Λοιπόν, γιατί δεν αντιδρούσατε, γιατί δεν το φέρνατε το θέμα στη Βουλή? Λοιπόν, εδώ τα παιχνίδια που παίζονται είναι πονηρά, φοβερά πονηρά, διότι ζούμε σε πονηρές εποχές και εσχατολογικές. Λοιπόν, έστω, έστω και πέντε, αυτά λοιπόν τα σανσκριτικά και τα ασαφή που γράφουν τα πρακτικά, τα δεδομένα είναι καταχωρημένα στις Βρυξέλλες ήδη. Αλλά οικειοθελώς να μην βάλουμε εμείς την υπογραφή μας, να μην αποδεχθούμε διαβατήρια ηλεκτρονικά, κάρτες υγείας ηλεκτρονικές και όλο το κακό συναπάντημα το ηλεκτρονικό, όσο για τα αντικείμενα, έχω να τους πω, έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ, τα αντικείμενα και τα υποκείμενα, η γλώσσα του κυρίου Βενιζέλου είναι παντελώς ακαταλαβίστικη, ώστε να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα, μα τίποτα. Και το χειρότερο, τώρα μιλάμε και λέμε ότι τα υποκείμενα από αυτούς που συνέταξαν έτσι το κατάπτυστο νομοσχέδιο και κατεργάζονται τον αφανισμό των Ελλήνων Ορθοδόξων πολιτών, τα υποκείμενα αυτά με εντολή, τα υποκείμενα αυτά με εντολή του κυρίου Λαλιώτη εγκρέμισαν τα αντικείμενα, δηλαδή τα σπίτια των Ελλήνων. Λοιπόν, ποιος κοροϊδεύει ποιον, τι εντολές εκτελούνε, σε μισό λεπτό θα διακόψουμε για να ολοκληρώσω για το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και έτσι είδαμε στις τηλεοράσεις μας όλο το γκρέμισμα, τη χρεοκοπία, το έσχος και το χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε όλη την ελλαδική επικράτεια στη χώρα μας. Διακόπτουμε για ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και επανερχόμεθα, κυρίες και κύριοι. Κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ μη χάνετε την τηλεοπτική δημοπρασία της Γκαλερί Τσαγκαράκη. Απολαύστε μια σειρά από σπάνια, παλαιά και σύγχρονα κοσμήματα που σας προσφέρονται σε μοναδικές ευκαιρίες. Η Γκαλερί Τσαγκαράκη δίνει την ευκαιρία σε συλλέκτες, επενδυτές, αλλά και σε εσάς που αγαπάτε το καλό κόσμημα να το αποκτήσετε. Κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ μη χάνετε την τηλεοπτική δημοπρασία της Γκαλερί Τσαγκαράκη. Από το 1944 πέρασε μισός αιώνας. Το 1944 γεννήθηκε η Ασφιστρόνια. 50 χρόνια τώρα δημιουργούμε πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα και συνεχίζουμε. 50 χρόνια τώρα με επενδύσεις ενισχύουμε την εθνική οικονομία. Επεκτείνουμε διαρκώς το δίκτυό μας και συνεχίζουμε. 50 χρόνια τώρα, για καλό και για κακό, είμαστε στο πλευρό σας.
Πρότυπο Κέντρο Μονώσεων. Έχετε πρόβλημα υγρασίας? Γνωρίστε το Πρότυπο Κέντρο Μονώσεων. Η πολυετής πείρα και η εγγυημένη εργασία μας λύνει το πρόβλημά σας μια για πάντα. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις σε ταράτσες, τείχους, υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες και παντός είδους μονωτικές εργασίες με τα καλύτερα ευρωπαϊκά υλικά. Πρότυπο Κέντρο Μονώσεων. Τηλεφωνήστε τώρα 57 77 967. Και προσέξτε, παρέχουμε 12ετή εγγύηση. Απειλή κατά του έθνους λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η συνθήκη Σέγγεν και όλη η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, και απειλή κατά όλων των εθνών, ειδικότερα των χριστιανικών κρατών. Έρχεται λοιπόν η συνθήκη Σέγγεν σε αντίθεση με το σύνταγμα της χώρας, αυτό το τονίσαμε, προβλέπει ηλεκτρονικό φακέλωμα, μικροτσίπ, βιοκυκλώματα, σφραγίσματα κατά ζώων, πραγμάτων, εμψύχων και αψύχων πραγμάτων, επιτρέπει παρακολουθήσεις, συλλήψεις στη χώρα μας από ξένους βεβαίως και όχι από Έλληνες. Θα μας συλλαμβάνουν ξένοι, Ολλανδοί, Γερμανοί και οποιασδήποτε άλλης εθνότητος. Είπαμε, η ελληνική αστυνομία θα καταργηθεί, απόρριτο δεν θα υπάρχει, καταργείται ο ιδιωτικός βίος, καταργείται το άσυλο, ατομικές και πολιτικές ελευθερίες των πολιτών και θρησκευτικές ελευθερίες και πιστεύω τέλος. Δια της βίας λοιπόν, άνευ της συνενέσεως των λαών, πάνε να εφαρμόσουν την πιο εσχρή, την πιο στιγνή, την πιο ναζιστικού τύπου και μορφής δικτατορία που έχει εφεύρει ποτέ ανθρώπινος νους, σατανικός νους. Έτσι καθιερώνεται καταρχήν Μητρών Απορρίτων Εθνικών Αρχείων. Αυτά που τηρούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα καταχωρίζονται στο ειδικό Μητρό της Αρχής με κίνδυνο, προσέξτε το αυτό, διαρροής και συνέπειες στην καταστροφή βέβαια του έθνους. Διότι όταν θα έχουν πρόσβαση στα μυστικά αρχεία οι ξένες υπηρεσίες του Ισραήλ και της Τουρκίας, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, έπειτα, νομοθετείται αντισυνταγματική παραβίαση των ατομικών ελευθεριών. Απειλείται η εθνική ασφάλεια, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα και μάλιστα τα ευαίσθητα, όπως είναι τα στρατιωτικά, τα αστυνομικά, των πολιτικών όλων κλπ., θα είναι δυνατόν να διαρρεύσουν, να τα πάρει στα χέρια του οποιοδήποτε, η οποιαδήποτε ξένη δύναμη, ξένη εταιρεία, ξένοι πράκτορες, και βεβαίως μετά, αφού πέσουν στα χέρια των εχθρών, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν, θα εξοντωθούν, θα μπορούν με την άνεσή τους αυτοί οι κύριοι να εξοντώνουν ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά, εργασιακά, μέσω της εργασίας, όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες να μας κυνηγάνε, και τη θέση βεβαίως την θέση και της εργασίας, αλλά και της κοινωνικής υποστάσεως και ηθικής, θα την παίρνουνε, θα διώκονται ανελαίητα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα την παίρνουνε, θα αντικαθίστανται από όλη αυτή την λαοθάλασσα των κακοποιών στοιχείων, των λάθρων μεταναστών που έχουν ενσκύψει στη χώρα μας πάσης μορφής και κάθε υπηκότητος, μαύρη, κίτρινη, άσπρη, κόκκινη, ώστε να εξοντώσουν και να καταστήσουν τους Έλληνες, όλους εμάς, μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα. Και όπου θα είμαστε βεβαίως υπό ανηλαιή διωγμών, μεγάλο διωγμό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για τη συνθήκη Σέγγεν, και θέλω να πω τώρα, εάν εσείς έχετε ευαισθητοποιηθεί με όλη αυτή τη χρεοκοπία που είδαμε και με όλες αυτές τις εικόνες γκρεμίσματος της Ελλάδος, πώς γκρεμίσανε τα σπίτια των σεισμοπλήκτων, πώς διωχθήκανε στον ομό Ηλίας, το είδατε αυτό εχθές και προχθές. Θέλουμε λοιπόν εδώ να τονίσω με αυτή η εκπομπή, η οποία μάχεται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, να τονίσει ότι αν έχετε πάρει χαμπάρι όλοι εσείς, που βεβαίως παραπληροφορήσετε από τα υπόλοιπα κανάλια, και ευτυχώς που υπάρχει το κανάλι αυτό και περνάει τα μηνύματα περί έθνους, πίστεως και έθνους, εάν έχετε καταλάβει και έχετε πάρει χαμπάρι την επίθεση, την μεγάλη πλέον, που υφιστάμεθα και που δεχόμεθα, εναντίον όλων των Ελλήνων, εναντίον των ιερών και των οσίων, αλλά
και την νομιμοποίηση που προσπαθούν μεθοδευμένα να επιβάλλουν οι κύριοι εις την Βουλή αυτή, μισέλληνες και αντέλληνες, εκπρόσωποι των κομμάτων, οι οποίοι βεβαίως είναι Εβραίοι σιωνιστές, ξέρουμε τη ρίζα τους, και να μας επιβάλλουν τους αυθαίρετους πολιτικούς πρόσφυγες, όπως τους ονομάζει ο κύριος Σιμίτης, τους Αλβανούς και όλη αυτή τη χρεοκοπία που μας έρχεται εις την χώρα, όλα τα κακοποιά στοιχεία, όλους τους εγκληματίες, τους βαρυπινίτες, τους κατάδικους, τους υποτιθέμενους πολιτικούς πρόσφυγες, να τους εδραιώσουν εδώ, να τους νομιμοποιήσουν, Τούρκοι, Αλβανοί, Πακιστανοί, Κούρδοι, και το κακό συναπάντημα. Έτσι θα τους νομιμοποιήσουν, και βεβαίως όλες αυτές οι ράτσες παίρνουν πλέον ανοιχτά τις θέσεις και τη γη των Ελλήνων, και χώρια το ότι τους Αλβανούς τους ονομάζουν, αυτό κι αν είναι, ονομάζουν τους Αλβανούς Βορειοϋπηρώτες και τους Βορειοϋπηρώτες Αλβανούς, ώστε να μην καταλαβαίνουμε. Λέει επίθεση στην Νότια Αλβανία. Ποια Νότια Αλβανία? Στην υπόδουλη Ήπειρο θέλουν να ξεριζώσουν, και πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κύριος Αναστάσιος Γιαννουλάτος, πού είναι η διαμαρτυρία του? Πού είναι σύσσωμο το στοιχείο όλο το ελληνικό να βγει και να διαμαρτυρηθεί? Τι περιμένουν δηλαδή, να τους φάξουν πρώτα και μετά? Λοιπόν, η παραπληροφόρηση από τα δελτία ειδήσεων είναι άνευ προηγουμένου που γίνεται. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, για να δούμε δηλαδή ότι πού μας οδηγούν όλοι αυτοί, σε μια σχιζοφρενική, μια διαστροφική κατάσταση που επικρατεί, εκτός από τα προβλήματα δηλαδή τα δικά μας, που μας έχουν προκύψει και που μας τα δημιουργούν σκόπιμα οι κύριοι αυτοί, την πείνα, την εξαθλίωση, την εσωτερική ανεργία, την επίθεση εξωτερική και εσωτερική που υφιστάμεθα από όλα τα μέτωπα. Είχαμε και τις διαδηλώσεις, τις είδατε προχθές, των Αλβανών, τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια. Εγώ δεν ξέρω εσείς αν τα ακούσατε, αλλά εμείς τα ακούσαμε και με ειδοποίησαν κιόλας να παρακολουθήσω τη συγκεκριμένη διαδήλωση που γινόταν. Στην Ομόνοια, με κραυγές και πανό και συνεντεύξεις από όλα τα κανάλια και προβολή στους Αλβανούς. Φανταστείτε, τέτοια προβολή οι Αλβανοί στην Ελλάδα, με προβολή και στήριξη σε όλους τους Αλβανούς, σε όλο το μεγαλείο δηλαδή κατάσταση, διαδηλώνοντας και κραυγάζοντας αυτοί και λέγοντας τις εξής φράσεις: θέλουμε λεφτά μας που μας έφαγε ο τράπεζος. Λοιπόν, ο Μπερίσα τους στάφαγε στην Αλβανία και από τους Έλληνες ζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Δηλαδή τελικώς σε ποια εποχή ζούμε? Πού βρισκόμαστε? Μπας και έχουμε τρελαθεί όλοι. Τι απέραντο φρενοκομείο είναι αυτό? Δηλαδή οι Αλβανοί να διαδηλώνουν στη χώρα μας να τους δώσουμε τα λεφτά τους πίσω. Έτσι λοιπόν το γκρέμισμα της Ελλάδος και ο χορός των δαιμόνων καλά κρατεί της νέας τάξεως και νέας εποχής συνεχίζεται με προεδρικό διάταγμα. Συνεχίζεται το γκρέμισμα. Προσέξτε το αυτό, με προεδρικό διάταγμα. Ο επόμενος στόχος λοιπόν είναι όλοι οι Έλληνες και οι περιουσίες των Ελλήνων να περάσουν στα χέρια τους. Και θα περάσουν στα χέρια τους όταν εφαρμοστεί το Σέγγεν, βέβαια, που εφαρμόζεται στα μουλοχτά. Και οι κύριοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μας λένε ότι όταν θα συνέλθει η Βουλή, και ποια Βουλή, αφού εδώ πέρα ψηφίστηκε δύο φορές, και τους προκαλεί ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος και τους λέει: αν θέλετε, φέρτε το στην Ολομέλεια, να το συζητήσουμε. Λοιπόν, συζητήθηκε και κανείς δεν αντέδρασε. Ποιοι έφεραν τη δημοτική αστυνομία? Ποιοι άλλαξαν τα ήθη και τα έθιμα της χώρας? Ποιοι φέρνουν την εφοριακή αστυνομία? Ποιοι βάζουν τα μηχανήματα στις τράπεζες για να γίνεται η ανάληψη μέσω της ηλεκτρονικής λωρίδας της σκοτεινής, έτσι με τα γραμμοκοσμήματα, τα σατανιστικά, αλλά και τα νέα μηχανήματα που ήρθανε έτσι για να μας το επιβάλλουν de facto, τελείως δηλαδή πραξικοπηματικά? Μας είπαν ξαφνικά ότι με έναν ανώδυνο τρόπο μπορείτε να σηκώνετε οι καταθέτες τις καταθέσεις σας, έτσι, ταχείας εξυπηρετήσεως και αναλήψεως, με ένα καινούργιο μηχάνημα που έχει η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος και όλες οι τράπεζες που συγχωνεύονται τώρα σε μία, το πονηρό σχέδιο αυτό το εβραϊκό, το σιωνιστικό, ώστε να πάρθουν όλα τα λεφτά των Ελλήνων σε μία κεντρική, εβραϊκή δηλαδή, και από εκεί και μετά, αφού ξεπουπουλιάσουν όλους τους Έλληνες, να τους πούνε: θέλετε τις καταθέσεις σας, θα καταργηθεί και το νόμισμα το εθνικό, αυτό σημαίνει Σέγγεν, κατάργηση του εθνικού νομίσματος, ρευστό δεν θα υπάρχει, και θα μας λένε: ελάτε, ήδη το λένε, ελάτε να κάνετε τις αναλήψεις σας κύριοι με την δεξιά σας παλάμη, στο σκάνερ, τον ανιχνευτή,
είναι ανώδυνο. Θα βάζετε την παλάμη σας στην δεξιά ή στο σκάνερ και θα κάνετε με ταχύτατο ρυθμό, χωρίς να σας κλέβουν. Την αναγνωριστική θα κάνει το μηχάνημα την αναγνώριση του καταθέτη και από εκεί και μετά θα προχωρήσουμε σε αυτό το φασισμό του σφραγίσματος, όπου όλοι οι πολίτες θα είναι αριθμοί κωδικοποιημένοι, ανελεύθερα όντα, με σφραγίδες και βούλες, στο μέτωπο που το αναφέρει το κείμενο της Ιεράς Αποκαλύψεως του Ιωάννου του Θεολόγου, στο μέτωπο και στην δεξιά χείρα. Προσέξτε, που σημαίνει αυτό. Όδε η σοφία εστί. Ο 13 έτσι, γραμματός, 13ος γραμματός κώδικας barcode που βλέπετε τώρα εδώ, νάτος, εδώ, έτσι. Αυτός λοιπόν που έχουν όλα τα τρόφιμα και που έχουν λυσάξει να μας το βάλουν και στο μέτωπο και στο χέρι και να μην πω που αλλού, ήδη έχει γίνει, εφαρμόζεται το Σέγγεν, δηλαδή το ηλεκτρονικό σφράγισμα, εφαρμόζεται στα μουλοχτά. Και εφαρμόζεται με την καινούρια έκδοση διαβατηρίων. Εχθές με πήρε κάποια κυρία και μου λέει: «Κυρία Δουράκη, δεν φεύγω για την Αμερική. Παρακαλώ, πήγα να πάρω το διαβατήριό μου, μου κρατήσανε το παλαιό, διότι είχε λήξει, και μου δώσανε διαβατήριο με γραμμικό κώδικα και με ενσωματωμένο μικροτσιπ. Παίρνω τον άντρα μου τηλέφωνο και του λέω να έρθει να πάρει τα παιδιά. Εγώ δεν ταξιδεύω με αυτό το διαβατήριο». Μπράβο στην αντίσταση και στην αντίδραση της συγκεκριμένης πιστής Ορθοδόξου Ελληνίδος. Λοιπόν, διότι αυτοί οι κύριοι έχουν βρει και περνάνε τα συστήματα σε έναν κομματώδη λαό, σε έναν λαό που έχει πέσει σε κόμμα και σε νάρκη. Λοιπόν, θα αφυπνιστείτε επιτέλους ή θα πάρετε όλοι από ένα 666 και στο μέτωπο και στο χέρι και θα πορεύεστε. Διότι ο ένας έγινε βολεμένος, δεν μπορεί, λέει, να μην εισπράξει τη σύνταξή του, ο άλλος δεν μπορεί να μην πληρώσει τα δίδακτρα στο σχολείο των παιδιών του και όλα αυτά. Εάν λοιπόν σκεφτόντουσαν έτσι και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, αλλά και όλοι αυτοί που χύσανε το αίμα τους, οι οσιομάρτυρες, οι αγιομάρτυρες, όλοι αυτοί, ποταμός αίματος εχύθηκε για την Ελλάδα, για τα δίκαια της Ελλάδος και των Ελλήνων, για τα ιερά και τα όσια, τότε δεν θα είχαμε ούτε ιστορία, θα είχαμε σβήσει και σαν έθνος και σαν ιστορία και από το χάρτη και από τη γη. Που πάνε να μας σβήσουν τώρα, πάνε να μας το κάνουν αυτό. Και θα μας σβήσουν γιατί δεν μας έχουν μείνει Έλληνες ευαισθητοποιημένοι. Και οι Έλληνες αυτοί που θα τολμήσουν να δείξουν τη διαμαρτυρία τους ή να τους δείξουν ότι εμείς θέλουμε και επιθυμούμε να παραμείνουμε Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι, θα τύχουν από τους κυρίους αριστεροκουλτουριάριδες δημοσιογράφους μαρξιστές εντός εισαγωγικών, χλέβης, διασυρμού στα κανάλια, εθνικιστές. Προχθές είδαμε τον Ραφαηλίδη τον περιβόητο να μας λέει ότι θα πατάξουν το φασισμό των δεσποτάδων και θα επιτεθούν στους δεσποτάδες και στην Ορθοδοξία και λοιπά και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια επίθεση που μας γίνεται άνευ προηγουμένου. Και τι θα κάνουμε? Σας ερωτώ. Θα καθίσουμε και θα αφήσουμε να περάσουν τα σχέδιά τους? Με παίρνει ένας αστυνομικός από το Μεταγωγόν, ονόματα δεν λέμε, γιατί είναι ενεργεία ο άνθρωπος, και μου λέει: «Κυρία Δουράκη, τα σώματα ασφαλείας πήρανε τις καινούργιες ταυτότητες όπου δεν αναγράφεται το θρήσκευμα και εθνότητα». Και του λέω: «Εσείς τι διαμαρτυρία κάνατε, αγαπητέ? Διαμαρτυρηθήκατε, στείλατε πίσω τις ταυτότητες συγκεκριμένες? Πώς αποδέχεστε ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι να σας μηδενίζουν την πίστη σας, το θρήσκευμά σας, και να αποδέχεστε τις νέες αστυνομικές ταυτότητες? Είτε εσείς είστε αστυνομικοί, είτε είστε στρατιωτικοί, είτε αεροπόροι, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή παίρνετε ένα έγγραφο έτσι, σας το δίνουνε, το παίρνετε και φεύγετε. Δεν βλέπετε μέσα τι έχει? Δεν έχετε αφυπνιστεί όλοι να δείτε ότι μας μηδενίζουν, μας εξαφανίζουν? Καταρχήν μας εξαφάνισαν την λέξη Ελλάς και μας βάλανε το Γκρέκ. Λοιπόν, Γκρεκί, Γκρεκίλι. Μας βγάλανε το Ελένικ από τα διαβατήρια. Λοιπόν, διότι ενοχλούνται με τη λέξη Έλληνας, Ελληνίδες, Ελλάς. Λοιπόν, οι κύριοι αυτοί οι εχθροί της χώρας και οι κοινοβουλευτικοί και όλοι οι εκπρόσωποι που το αποδέχτηκαν. Πού πήγε η αντίσταση και η αντίδρασή τους? Γιατί αποδέχεστε, κύριοι, το μηδενισμό της χώρας και την εξαφάνισή της? Λοιπόν, συντελείτε λοιπόν εσείς, δεν είστε οι προδότες, εσείς δεν είστε χειρότεροι των Εβραίων? Γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε? Γιατί δεν είπατε stop μέχρι εδώ? Εδώ βλέπουμε συνεδρίες, βλέπουμε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ράλη, ο οποίος κύριος Ράλης ήταν ο εισηγητής, ο εγκληματίας που εγκλημάτισε κατά της ελληνικής γλώσσας και είπε έξω τα αρχαία ελληνικά από τα σχολεία. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι κυβερνάνε τη χώρα. Λοιπόν, και περιμένετε τώρα να μας φερθούν? Θα μας φερθούν εχθρικά, θα μας φερθούν χειρότερα από τους Εβραίους αυτοί. Διότι αν οι Εβραίοι δεν βρίσκανε
τέτοιου είδους συνεργάτες, έτσι, δεν θα μπορούσαν να περάσουν τα σχέδιά τους. Λοιπόν, αντιδράστε δυναμικά, δυναμικά, όχι να θυμώσουμε, δυναμικά πλέον. Πάρτε τα όπλα, θα εξοπλιστούμε, θα γίνει χαμός σε λίγο. Διότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε αυτή τη δουλή, αυτό το φασισμό, αυτή την επίθεση και αυτή τη διαγραφή από προσώπου γης. Μας διαγράφουν, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, έτσι αυτό εδώ, όδε η Σοφία Εστί, που χλεβάστηκε και η Ιερά Αποκάλυψης, έτσι αυτό εδώ, μας το έχει πει με κόμμα και με τελεία και μας δίνει σαφέστατα, η Ιερά Αποκάλυψη, τα εισάριθμα, 12 συνένα ίσον 13 άστρα της ΙΟΚ. Το στρογγυλό αυτό. Έτσι, φυσικά του 13ου αναμενωμένου, που θα είναι ο Αντίχριστος και ο Οφιούχος που θα μας αλλάξουν καιρούς και νόμους, φυσικές τάξεις και διαδικασίες τις θεϊκές, και θα λιώσει ο άνομος καιρούς και νόμους όπως και τους αλλοιώνει. Εδώ επενέβησαν στο DNA και στο κύτταρο και μας κάνουν κλωνοποίηση για να δημιουργήσουν κατά παραγγελία ανθρώπους, όπου θα τους έχουν στα εργαστήριά τους, θα τους αφαιρούν τα όργανα ως δωρητές οργάνων σώματος και θα κάνουν κοινωνίες όχι εφιαλτικές, κολάσεως. Τα είδαμε αυτά. Λοιπόν, έγινε καμία διαμαρτυρία για την κλωνοποίηση? Λοιπόν, καμία διαμαρτυρία. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι δαίμονες λοιπόν που έχουν βγει από τα έγκατα της γης κατεργάζονται τον αφανισμό 2,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων πληθυσμού, ώστε να μείνουν οι εκλεκτοί στον πλανήτη κατά τις γραφές τις σιωνοταλμουδιστικές των Εβραίων και να επικρατήσουν οι εκλεκτοί του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, όπου θα έχουν υπερήφανοι το σφράγισμα εις το μέτωπο και στην δεξιά χείρα και θα αναμένουν τον υπερδικτάτορα του πλανήτη, τον πλανητάρχη της νέας εποχής και της τάξης πραγμάτων, Αντίχριστο. Λοιπόν, κατά τη Θεία λοιπόν και Ιερά Αποκάλυψη, το όνομα του θηρίου θα αποδίδεται με γραμμές. Το είδαμε αυτό. Γραμμικός κώδικας, barcode system, και ο Ιωάννης το λέει καθαρά. Ο έχων το χάραγμα και ο φέρων το χάραγμα, παράλληλες χαρασόμενες γραμμές, φέρει και των αριθμών. Διότι αυτό δεν λειτουργεί στο κομπιούτερ, εάν δεν έχει σκόπιμα τις αφαίρεσαν τις δικλείδες, τις ασφαλιστικές, μία εδώ αριστερά, μία δεξιά και μία στο κέντρο. Τα τρία εξάρια. Έτσι λοιπόν, κατά τη Θεία και Ιερά Αποκάλυψη, αυτό το χάραγμα αποδίδεται με γραμμές και μας το λέει για να μπορέσει να μας αφυπνίσει, αλλά εμείς τίποτα. Εμείς θέλουμε το βόλεμα και όχι τον αφυπνισμό. Και αριθμούς που το αρθρισμά τους θα δίδει τον γενικό αριθμό 666. Αποκάλυψης 15, παράγραφος 17-18. Οι 13 αυτοί αριθμοί του γραμματού κώδικος συμβολίζουν τις 1260 ημέρες της βασιλείας του θηρίου. Δηλαδή τα 3,5 χρόνια που θα βασιλεύσει. Κατά την Αποκάλυψη ή τον αριθμό 666. Και τούτο, διότι αριθμός 1260, εάν το κάνετε μόνοι σας, θα δείτε ότι παραβάλλεται με τις τρεις προεξέχουσες γραμμές του γραμματού κώδικος και μας δίδει τα τρία εξάρια. Κατά συνέπεια, ο 13ος αλγόριθμος αποτελεί το κωδικοποιημένο τρίτο εξάρι του γραμματού κώδικος. Άρα, αλγόριθμος στην γλώσσα των κομπιούτερ του συστήματος UPC, που λειτουργεί στην Αμερική και στην Ευρώπη, κατά το εξαδικό σύστημα σημαίνει 6. Κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται το τρίτο 6 και τελικά ο αριθμός 666 με τον οποίο ανοίγει το μηχάνημα για να προχωρήσει στις ανάλογες καταχωρήσεις. Λοιπόν, μόνο με αυτό το συγκεκριμένο αριθμό ανοίγει το μηχάνημα. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε, που μας λένε κύριοι, ότι να αφαιρέσουμε και κόπτονται πολύ κληρικοί και λαϊκοί, αν αφαιρεθεί το 666 και μπει το 888 ή το 999. Λοιπόν, όλα αυτά είναι φεδρά πράγματα που σκέφτεσαι, κύριοι, διότι παγκοσμίως πλέον η παγκόσμια κωδικοποίηση έχει αρχίσει και σκόπιμα λειτουργούν τα κομπιούτερς διεθνώς με τον γραμμικό κώδικα. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει το 666, δεν υπήρχε και λόγος να σφραγίσουν και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Λοιπόν, οι κύριοι εσείς που ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει, ή ανίδε είστε, ή αδιάβαστοι είστε, ή προδότες. Λοιπόν, το τελευταίο το βλέπω πολύ πιο ικανοποιητικό. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται όλοι εμείς να ρωτήσουμε κανέναν υπουργό εάν στον εν χρήση γραμματό κώδικα υπάρχει ή δεν υπάρχει το 666, δηλαδή ο αριθμός του κτίνους. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι το σχέδιο τώρα να έρθουμε και στην ψήφιση, στην ολοκλήρωση του Σέγγεν, που είναι
Το εφοριακό έντυπο δήλωση στοιχείων ακινήτων από 1η Ιανουαρίου του 97, το ε9, το ε9 της ε9 έως ε69 και δεν συμμαζεύεται. Και στη συνέχεια, αφού συμπληρώσουμε, δηλαδή μας το στέλνουν αυτό, προσέξτε, ένα κατεβατό. Τι κατεβατό είναι αυτό? Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Το συμπληρώσετε όλο αυτό και αφού το συμπληρώσετε αυτό, έτσι, συμπληρώνουμε τη θανατική μας καταδίκη. Έτσι, μετά αφού συμπληρώσουμε το έντυπο το συγκεκριμένο, θα μας επισκέπτονται από τα μέσα Απριλίου η εφοριακή αστυνομία, η οποία ονομάζεται εφορία οικονομικού αστυνομία, εφοριακή οικονομικού εγκλήματος, και οπλοφορώντας χωρίς καμία προειδοποίηση θα παραβιάζεται το οικογενειακό άσυλο και στη συνέχεια βεβαίως θα μας οδηγούν στη χωματερή και θα μας θάβουνε, γιατί τον τάφο μας θέλουνε, μας τον ετοιμάζουνε. Λοιπόν, μην συμπληρώσετε κανένα έντυπο, κυρίες και κύριοι, διότι τα ακίνητα θα σας τα πάρουν μέσα από ασφάλιστρα βιαίας επιβολής. Θα επιβάλλουν, αυτό λέει το Σέγγεν, βιαία επιβολή οι ασφαλιστικές πολυεθνικές εταιρείες σε ασφάλιστρα κατοικιών. Θα επιβληθεί δια νόμου ασφάλιστρα κατοικιών και εκτός από τα ασφάλιστρα θα μπουν και δυσβάστακτοι φόροι, ώστε να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης να αντεπεξέλθει και να πληρώνει και να του προσημειώνουν το ακίνητο και να του το βγάζουν σε πληστηριασμό, να καταγράφονται εσωτερικά μέσα τα πάντα και να ξέρουν και πόσες πινέζες έχετε στο σιρτάρι σας. Εάν σας αρέσουν αυτά, προχωρήστε και στο ε9 και στο ε69 και όπου θέλετε. Λοιπόν, προχωρήστε και πηγαίνετε σαν τα πρόβατα εν σφαγή και δηλώστε και μην δείχνετε την αντίδρασή σας, τη διαμαρτυρία σας και την οργή σας. Λοιπόν, καταλάβατε που μας παραδώσανε οι κύριοι αυτοί και μετά βγαίνουν και μας λένε ότι το Σέγγεν θα συνέλθει στην Ρωμαία. Το Σέγγεν ήδη εφαρμόζεται. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Έτσι λοιπόν θα τα παραβιάζουν όλα και βεβαίως ως βοηθούς στο άνομο αυτό έργο τους, στο έργο του Σέγγεν, έχουν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συμμητικό Κίνημα, που έχει φέρει, είπαμε, τους 2.000 αυτούς εφοριακούς αστυνομικούς, εκπαιδευμένους Αμερικανολλανδούς, Γερμανούς κλπ, όπου θα μας κάνουν τον τάφο. Και σε λίγο λοιπόν έρχονται και τα ασφάλιστρα. Και από εκεί ετοιμάζεστε οι ιδιοκτήτες να γίνετε ζητιάνοι. Θέλουν να καταστήσουν όλους εμάς τους Έλληνες ζητιάνους και ζήτουλες. Λοιπόν, θα μας πάρουν και τα σπίτια, θα μας επιβάλλουν μέσω των φόρων, θα μας κάνουν το βίο αβίωτο και θα νομιμοποιήσουν όλους αυτούς τους κυρίους. Θέλω λοιπόν εδώ να πω, να περάσω ένα μήνυμα, όλοι αυτοί που προσλαμβάνουν λαθρομετανάστες στις δουλειές τους, να ξυπνήσουν οι Έλληνες πριν χάσουν και τα μαγαζιά τους και τις εργασίες τους και τα εργοστάσια τους και να προσλαμβάνουν με συγκεκριμένο μισθό Έλληνες και μόνον Έλληνες, να υποχρεώσουν αυτούς στη λαοθάλασσα των λαθρομεταναστών να φύγουν αμέσως από την Ελλάδα. Διότι εδώ πέρα όχι μόνο μας κατέστρεψαν, μας εξαφάνισαν. Η πείνα, η ανεργία αυτή που βλέπουμε στα κανάλια μας και την παρατηρούμε έτσι με απάθεια ότι συμβαίνει στη γείτονα χώρα, θα συμβεί πολύ γρήγορα, χτυπάει την πόρτα μας, ήδη το ποσοστό της ανεργίας των Ελλήνων αυξάνεται και πληθύνεται. Για τους Έλληνες βρίσκουν δουλειά οι ξένοι και δεν βρίσκουν δουλειά οι Έλληνες. Λοιπόν, ήρθανε λοιπόν να μας πάρουν τα δικαιώματά μας, μας διέλυσαν την οικονομία μας, ανεχόμαστε όλες αυτές τις ράτσες και οι πολιτικάντιδες τι κάνουν? Τίποτα. Οι πολιτικάντιδες νομιμοποιούν, επικροτούν και επαυξάνουν τους πολιτικούς πρόσφυγες και τους συμπεριφέρονται κατά τον ωραιότερο τρόπο. Και μας λένε ότι φυλάσσονται τα σύνορά μας. Λοιπόν, σε ποιους απευθύνονται, σε ανεγκέφαλους? Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι για μας τους Έλληνες μας φορολογούν, νοσοκομεία δεν υπάρχουν, περίθαλψης δεν υπάρχει, μας δυναστεύουν, μας κυνηγάνε, μας κόβουν τις δουλειές και τις δουλειές αυτές τις προσφέρουν στους λαθρομετανάστες. Έπειτα λοιπόν, αφού μας κόβουν τις δουλειές και μας παίρνουν τα λεφτά μας μέσω εφορίας, πού τα δαπανάνε, ξέρετε? Για την υγεία της Αλβανίας.
Λοιπόν, η Αλβανία σε σειρά προτεραιότητα, ακούμε συνέχεια για την Αλβανία, τη γείτονα χώρα, και για τους Έλληνες, για τα δικαιώματα των Ελλήνων, για την Ελλάδα, κιχ. Έτσι λοιπόν ταΐζουμε τους ληστές, τους ταΐζουμε, τους δίνουμε και υγειονομική περίθαλψη, τους κανακεύουμε για να μπουν όλοι ομαδικό σε λίγο να μας κατασφάξουν. Έτσι, να είναι και δυναμωμένοι. Λοιπόν, αυτή η κατάντια λοιπόν έφτασε το κακούργημα. Και έφτασε το κακούργημα διότι δεν αντέχεται πλέον η ζωή αυτή. Εσείς δεν ξέρω τι βλέπετε και τι αποτελέσματα έχετε βγάλει. Αλλά αν δεν αντιδράσουμε, όχι να θυμώσουμε μόνο, να αντιδράσουμε με επίθεση, με καταγγελίες, με συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή, με δηλώσεις του νόμου 5 που τον κατήργησαν και τον κάνανε 666, με τις δηλώσεις αυτές και να πούμε ότι εμείς ως Έλληνες πολίτες δεν αποδεχόμεθα το τάδε φασιστικό ηλεκτρονικό σύστημα που μας κατιστά αριθμούς, μας κωδικοποιεί. Αποδεχόμεθα τις παλιές ταυτότητες, τα διαβατήρια, τα παλαιά όσοι είχαν, τα χειρόγραφα, και δεν αποδεχόμεθα κανενός είδους παρακολουθήσεως και αστυνομεύσεως και χαράγματος που μας υποβιβάζει, και βάλετε την υπογραφή σας και στείλτε το στα Υπουργεία και στείλτε το σε αυτούς, και μην αποδέχεστε παρά θα πάτε έντονα να διαμαρτυρηθείτε, να πληρωθείτε με τον παλαιό τρόπο πληρωμής, και να αφήσετε τις προφάσεις αναμαρτίες ότι μας το δώσανε και ότι μας είπαν ότι μόνο δι' αυτού του τρόπου. Αντιδράσατε? Όσο δεν αντιδρούμε, θα μπουν στα σπίτια μας, θα θέλουν να μας φάξουν. Λοιπόν, αυτή αντίδραση, την αντίδραση περιμένουν. Λοιπόν, ουδής Έλλην χριστιανός ορθόδοξος να μην αποδεχθεί κανενός είδους κάρτα και κανενός είδους ηλεκτρονικό φακέλωμα. Εδώ πέρα έχουμε την ανακοίνωση τώρα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους για το νομοσχέδιο προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και που καταγγέλει μέσα βεβαίως το Σέγγεν, την κύρωση και την εφαρμογή που γίνεται στα μουλοχτά στην Ελλάδα. Η Ιερά Κοινότητα λοιπόν του Όρους λέει, έχοντας πληροφορηθεί ότι επίκειται η ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου, έτσι, για την προστασία του ατόμου, θεωρεί χρέος της να επισημάνει τα κάτωθη. Επενούμεν, λέει, καταρχήν την προσπάθεια της πολιτείας να εξυγχρονιστεί η ελληνική νομοθεσία και να τεθούν κανόνες και όρια στην εν πολλής ανεξέλεγκτη μέχρι σήμερα δίσδυση της πληροφορικής στη ζωή μας. Πληροφορούμεθα όμως παραλλήλως και τα εξής. Με τις τεράστιες δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας, στην πράξη, κανένας νόμος και καμία διαδικασία δεν είναι δυνατόν να ελέγξει τη συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση των σχεδόν αείλων αυτών ηλεκτρονικών πληροφοριών. Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϋπόθεση για την κύρωση από τη Βουλή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Σέγγεν. Η σύμβαση αυτή, μεταξύ άλλων, καταργεί τους ελέγχους στα σύνορα και αντί αυτών θεσμοθετεί το λεγόμενο σύστημα πληροφοριών, σίγμα πι σίγμα, με σκοπό την πάταξη του εγκλήματος. Μα εδώ είναι το ύπουλον. Εδώ λένε ότι θα εφαρμόσουμε το σύστημα για να κυνηγήσουμε τους εγκληματίες. Και βεβαίως, να ολοκληρώσω παρακαλώ ένα λεπτό και θα προχωρήσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η δικαιολογία τους αυτή για το Σέγγεν, δηλαδή ότι θα κυνηγούνται μόνον οι εγκληματίες, μόνον οι λαθρομετανάστες, μόνον οι εμιγκρέδες και όλοι αυτοί. Λοιπόν, διότι ως εγκληματίες θα αντιμετωπίζονται όλοι οι πολίτες των εθνών. Γι' αυτό και λυσάνε να τους κωδικοποιήσουν και να τους φραγίσουν. Διακόπτομαι για το λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Η ελευθερία της πατρίδος μας, κυρίες και κύριοι, για την οποία χύθηκαν ποταμοί αίματος, είναι αδιαπραγμάτευτη. Γι' αυτό πρέπει όλοι εμείς να ενεργοποιηθούμε τάχιστα, διότι χρόνος δεν υπάρχει, και από ορθόδοξη καθαρά, όχι μόνο από ορθόδοξη καθαρά χριστιανική άποψη, υπάρχουν οι ανησυχίες αυτές, αλλά και ως άτομα και ως Έλληνες και ως πολίτες, έτσι δεχόμεθα μία επίθεση αφόρητη, μία καταπάτηση όλων των δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή, των θρησκευτικών ελευθεριών, προσβολή του χριστιανικού αισθήματος, όπως έγινε με την άνευ αντιστάσεως επιβολή στη χώρα μας. Μας σφραγίσανε τα τρόφιμα, σφραγίζονται τα τσιγάρα τώρα, προσέξτε, μέχρι σήμερα τα πακέτα, τα τρόφιμα έχουν σφραγιστεί.
Τα τσιγάρα δεν είχαν γραμμικό κώδικα, τώρα μπαίνει και στα τσιγάρα. Λοιπόν, όσοι αποδέχεστε σταδιακά, έτσι και συνηθίζομαι, σταδιακά στην χρήση και στην χρησιμοποίηση σφραγισμένων προϊόντων, αφενός ότι επέρχεται σταδιακή δαιμονοποίηση, σύγχυση στον βαπτισμένο Ορθόδοξο Χριστιανό, αποσύρεται σταδιακά η χάρις του Κυρίου. Εδώ μας το δείχνει ότι παιδιά, εσείς τα δικά μου παιδιά που έχετε το βάπτισμα το Ορθόδοξο, είστε βαπτισμένοι εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και στο όνομα του Τριαδικού Θεού μας, θα πρέπει να βδελίσεστε και να συχαίνεστε και να πολεμήσετε το χάραγμα το Αντίχριστο που θα μας καταστήσει σατανολάτρες επισήμως, διότι εκεί αποσκοπούν. Το χάραγμα αυτό είναι το ιερόν έμβλημα και σύμβολο των σιωνοταλμουδιστών, όπου θα το επιβάλλουν σε όλα τα έθνη, και αφού δαιμονοποιήσουν, διότι άμα εγώ προσωπικά σαν χριστιανή ορθόδοξος αποδεχθώ το γραμμικό κώδικα, αρχίζω σταδιακά και δαιμονοποιούμε. Το συνηθίζω, το αποδέχομαι και αποσύρεται η χάρις, αποβαπτίζομαι και σιγά σιγά εθίζεται το μυαλό μου, οι πράξεις μου, ο χαρακτήρας μου αλλάζει, έτσι, και μπαίνω στα αντίχριστα λούκια και περάσματα και σιγά σιγά βλέπουμε δαιμονοποίηση στον κόσμο. Λοιπόν, οι εσφραγισμένοι που δείξαμε την άλλη φορά και για την κασέτα που ετοιμάζομαι, θα τους δείτε την κασέτα αυτή του Σέγγεν, τη φοβερή που ετοιμάζομαι, να δείτε στα κεφάλια τους πώς το βάζουν, στα ζώα πώς το τοποθετούν με βιοκύκλωμα, σταδιακά σιγά σιγά, πρώτα με ταυτότητες, μετά την ταυτότητα έχουμε τη δεξιά χείρα, μετά για την αναγνώριση, για να μην χανόσαστε, για να μπορείτε να βρείτε το παιδί σας, τα σενάρια που ακούμε κατά καιρούς, το σκυλάκι σας, τη γατούλα σας και όλα αυτά τα παραμύθια, και να πει ο άλλος, απροκειμένου να βρω το βρέφος να μην μου το αλλάζουν και να μην μου δίνουν κορίτσι για αγόρι και αγόρι για κορίτσι. Αυτά τα φαινόμενα δεν τα είχαμε ποτέ στη χώρα μας εμείς. Ποτέ στη χώρα μας. Πώς μας προέκυψαν ξαφνικά μετά από 2000 χρόνια να χάνονται τα μωρά, να αλλάσσονται στα μευτήρια? Γιατί? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν το σύστημα αυτό. Προσέξτε, μη σας στηρίξουν ξαφνικά σε κανένα βρέφος εσείς οι ετοιμόγενες, οι οικογένειες, οι χριστιανικές, γιατί οι πουλος θα το εφαρμόσουν, όπως και στην Αυστραλία που σφραγίζονται τα βρέφη στα μευτήρια με υποδόρια ένεση και μπαίνει το βιοκύκλωμα και το μικροτσίπ, όπως μπήκε αυτή τη στιγμή στα ζώα. Όλο το ζωικό βασίλειο σφραγίζεται με ηλεκτρονικές ταυτότητες και μας το λένε, για να είναι, λέει, ενάντια το σύστημα αυτό, εξυγχρονισμένο στην κλοπή κλπ. Η ανέβρεση, λέει, των μικρών ζώων που χάνονται κάθε χρόνο στις μεγάλες πόλεις είναι ένα από τα μεγάλα άγχη των ιδιοκτητών τους. Προσέξτε πώς το σερβίρουν. Μέχρι τώρα η πιο συνηθισμένη μέθοδος ταυτοποίησης των σκύλων και των γάτων μας και ο μοναδικός τρόπος προστασίας τους από πιθανότητα απώλειας ή κλοπής ήταν το τατουάζ. Σήμερα μια νέα επιστημονική μέθοδος έρχεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση που εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και 8 χρόνια σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, τους τελευταίους μήνες εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Ξαφνικά μας στηρίξανε. Λοιπόν, η μέθοδος στηρίζεται στην υποδόρια εμφύτευση στον τράχυλο του ζώου μιας μικροκάψουλας που φέρει έναν μοναδικό αριθμό και συγκεκριμένο κωδικό αριθμό ταυτοποίησης στο ζώο. Το σύστημα συμπληρώνεται από ειδικές συσκευές αναγνώρισης και το ζώο σε λίγο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο, θα έχει γεμίσει καρκινώματα από το ραδιενεργό υλικό που εισάγεται υποδορίως, και όχι μόνο αυτό, αλλάζει η συμπεριφορά του ζώου, όπως άλλαξε και στο πιλωτικό πρόγραμμα της Κρήτης Αρχής Γενομένης. Εκεί έγινε και σφραγίστηκαν τα εγωπρόβατα, τα βοηδή κλπ. Λοιπόν, και είχαμε καταγγελίες από κτηνοτρόφους, το ότι άλλαξε η συμπεριφορά των ζώων, εμολύνθηκαν τα ζώα, ασθένησαν τα ζώα. Λοιπόν, εδώ μας το δείχνει ο Κύριός μας για να μας αφυπνήσει, αφού το εφαρμόζουν ήδη στο ζωικό βασίλειο, ότι τα ίδια θα πάθουμε και εμείς. Και εμείς θα αποδεχθούμε αυτόν τον εσχρό, αυτόν τον ανελεύθερο τρόπο που μας καταργεί παντελώς ως ανθρώπους, ως οντότητες, ως ανθρώπινα πλάσματα, και μας καθιστά αριθμούς, μας κάνει αριθμούς περιφερόμενους, δηλαδή ρομποκόπ. Λοιπόν, εδώ πέρα ξεσηκωθείτε τώρα και προσέξτε
τι θα σας πούμε από τούτη την εκπομπή. Τους κληρικούς αυτούς που σας εφησυχάζουν, τους λαϊκούς, τους θεολόγους τους υποτιθέμενους, που σας λένε ουδέν φόβον φέρετε, που εκδίδουν βιβλιαράκια για να πούν και να ωρεοποιήσουν το χάραγμα και υπογράφουν ως κληρικοί από κάτω ότι τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα, ότι τίποτα δεν έχει προχωρήσει, αυτοί είναι ύποπτοι, πράκτορες με ράσα ορθόδοξα. Λοιπόν, προσέξτε και απομακρυνθείτε τάχιστα, γιατί οι περισσότεροι και στο νέο ημερολόγιο και στο παλαιό έχουμε τέτοια κρούσματα. Δεν ενημερώνουν τους πιστούς, αλλά τους προτρέπουν να σφραγιστούν και αποκαλούν τρελούς όλους εμάς που καταγγέλλουμε τα κακώς κείμενα και καταγγέλλουμε τα εθνοκτόνα, τα εγκληματικά σχέδια που εφαρμόζονται διεθνώς και ειδικά στη χώρα μας. Η κασέτα αυτή που μεταγλωτίζομαι και μεταφράζομαι και είναι του CNN, εάν θα προβληθεί, κυρίες και κύριοι, θα ανατριχιάσετε. Θα δείτε πώς εμφυτεύουν στα ζώα, πώς τα ζώα σηκώνονται 5 μέτρα από το έδαφος όταν τα σφραγίζουν και μπαίνουν με τα κομπιουτεράκια, πώς κατευθύνονται, πώς τρώνε ποσότητες ανάλογα με το πάτημα του κουμπιού, σταματάνε να πίνουν νερό με το πάτημα του κουμπιού, σταματάνε να τρώνε με το πάτημα του κουμπιού. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι εφιαλτικές κοινωνίες ετοιμάζει η νέα τάξη και νέα εποχή. Και αντί σύσσωμο το έθνος να έχει ξεσηκωθεί, κλήρος και λαός, βλέπουμε μία κομματώδη κατάσταση, ένα απέραντο νεκροτομείο και νεκροταφείο, δηλαδή ο ύπνος, εν υπνώσει οι πάντες. Εδώ εφαρμόζεται το πιο εγκληματικό σχέδιο που επενόησε, ούτε ο διάβολος δεν μπορούσε να το επινοήσει αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και μας λένε ότι και μας θέτουν σε σειρά προτεραιότητος τις καρέκλες, τους θρόνους, τα παραθρόνια, τις πατερίτσες, τις μήτρες και όλα αυτά οι κύριοι αυτοί. Και οι άμβονες έχουν σιωπήσει. Λουκέτος τους άμβονες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο Κυριός μας θα μέσω των ολίγων θα αφυπνήσει και τους πολλούς. Σε λίγο θα σιωπήσουν τα πάντα άνευ αντιδράσεως. Και δεν θα υπάρχει κανένα βήμα να κάνουμε διαμαρτυρία όταν θα έρθει η Europol εδώ. Στιγμή αστυνόμευσης. Φασισμός, ναζισμός σε όλο τους το μεγαλείο. Λοιπόν, όλα τα βήματα θα κλείσουν, διότι οι ραδιοσυχνότητες περάσανε σε σιωνιστικά χέρια, διότι τις πήρε η ΕΕ, αυτό σημαίνει Σέγγεν, και η Ελλάδα εκπέμπει, προσέξτε, μόνο η Ελλάς, κανένα άλλο κράτος, εκπέμπει στους 666 χιλιοχέρντς. Λοιπόν, σας λέει τίποτα αυτό? Δαιμονοποίηση της Ελλάδος, της πηγής της Ορθοδοξίας, του πνεύματος και του πολιτισμού. Λύσα μεγάλη να χτυπήσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν θα αντιδράσουμε? Λοιπόν, προσέξτε εσείς, και το λέμε και στους κτηνιάτρους και απευθύνομαι ενέκκληση. Όλοι εσείς που θέλετε να εφαρμόσετε αυτό το ανελεύθερο, το εγκληματικό έτσι, σχέδιο της σφραγίσεως των ζώων, αντιδράσετε όσοι έχετε ζώα, προσέξτε, μην σφραγίσετε και μην υπακούσετε σε κανέναν κτηνίατρο, διότι το ζώο σας αφενός όταν μολυνθεί και θα πεθάνει, αφετέρου θα εντοπίζεται ο ιδιοκτήτης μέσω του ζώου μέχρι να σφραγιστεί και ο ιδιοκτήτης. Λάβατε. Εδώ μιλάμε για σχέδια εγκληματικά. Λοιπόν, θέλουμε επίσης να πούμε εδώ πέρα για ένα φάξ που λάβαμε από την Μητρόπολη Αιγυαλίας, ότι προχθές ο Μητροπολίτης Αιγυαλίας κ. Αμβρόσιος, σε μία συγκέντρωση πνευματική που κάνανε την Κυριακή των Απόκρουσης 2 Μαρτίου, έθεσαν το θέμα αυτό και έθεσαν σε ψήφισμα του λαού εκεί της Πελοποννήσου να αρνηθούν την συνθήκη Σέγγεν. Και εδώ πέρα μας ήρθε το φαξ από τη Μητρόπολη Αιγυαλίας που λέει ότι αρνούνται την ευρωπαϊκή κοινότητα, αρνούμεθα. Θέλουμε να είμεθα και να παραμείνουμε κύριοι στα του οίκου μας, λέει ο Μητροπολίτης, να μιμηθούν τη συγκεκριμένη κίνηση του Μητροπολίτου και άλλοι Μητροπολίτες, όλοι οι Μητροπολίτες, όχι ένας Μητροπολίτης, και από το Πάτριον εορτολόγιον να γίνει αυτό και να βγει εγκύκλιος. Όχι ξαφνικά μας προκύπτει ένας Μητροπολίτης και στέλνει κάποια εγκύκλιο. Ένας Μητροπολίτης δεν λέει τίποτα, οι υπόλοιποι τι κάνετε? Άρα έχετε συνενέσει. Λοιπόν, δεν αναγνωρίζομαι, λέει, κανένα ξένο δικαίωμα και κανέναν ξένον να καθορίζει τα της ζωής μας και να μας διαφεντεύει. Η συνθήκη του Σέγγεν καταργεί την αυτονομία μιας χώρας, καθώς υποτάσσει τα πάντα σε μια κεντρική διοίκηση των Βρυξελών και σε ένα υπερμεγέθη ηλεκτρονικό υπολογιστή των Βρυξελών, το επωνομαζόμενον θηρίων της Αποκαλύψεως. Η συνθήκη του Σέγγεν, επίσης, οδηγεί υποχρεωτικώς
κάθε πολίτης στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Τούτο θα καταστεί δυνατόν με τις νέου τύπου ταυτότητες που θα λάβουν σε λίγο όσοι προσχωρήσουν στη συνθήκη αυτή. Υπάρχει επίσης πέμπτον εκεί, δηλαδή σε όλες τις ταυτότητες, γιατί δεν είναι μία ταυτότητα, είναι φάσμα ταυτοτήτων, κάρτες υγείας, ηλεκτρονικά διαβατήρια, άδειες οδηγήσεως, κάρτες εφοριακές, τα πάντα, όλες αυτές είναι ταυτότητες. Ώστε αν δεν σας πιάσουν από εκεί, να σας πιάσουν από την άλλη. Έτσι λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι στις νέες ταυτότητες πλην του 666, καταθέτει η Αρχιεπισκοπή Αιγαιλίας, υπάρχει και μια μαγνητική λωρίδα που θα αναγράφονται στοιχεία από την προσωπική μας ζωή, χωρίς εμείς να είμαι θα ικανοί να αναγνώσουμε και να διαβάσουμε τι διαβάζουν οι συγκεκριμένοι στο μηχάνημα. Εν τούτης, τα στοιχεία αυτά θα είναι στη διάθεση παραγόντων πέρα και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος, άρα τίθεται αυτομάτως και θέμα εθνικής ασφαλείας. 7. Η κυβέρνηση, έπειτα από δισταγμούς και αφιταλαντεύσεις 4 χρόνων σε καιρούς απεργιών και κοινωνικής αναταραχής, προωθεί ξαφνικά στη Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο νόμου περί προστασίας του ατόμου. Έτσι, στα Μουλοχτά το είπαμε αυτό, στα Μουλοχτά το προωθεί. Και βεβαίως η ίδια με εντολή των σκοτεινών δυνάμεων δημιουργεί τις εσωτερικές αναταραχές. Παραπλανά αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και τον λαό, τον ρίχνει στα διάφορα αυθαίρετα, στα διάφορα άλλα σενάρια, στις σκυλομαχίες, στα διάφορα φρούτα τα εισαγόμενα και τα δυτικά μοντέλα, ώστε να κοιμηθούν οι Έλληνες και να μην καταλάβουν την εφαρμογή, αυτό που λέει εδώ και η Μητρόπολη Αιγαιλίας, πως εφαρμόζεται το Σέγγεν στα Μουλοχτά. Και έτσι προχωράει στην κύρωση ανεξέλεγκτα και φασιστικό το τρόπο και πραξικοπηματικά. Οι περί τα ηλεκτρονικά, αυτοί που διατριβούν στα ηλεκτρονικά, λέγουν ότι δεν υπάρχει ακόμα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος με ηλεκτρονικό υπολογιστή το οποίο να είναι απαραβίαστο. Παράδειγμα λοιπόν, οι λεγόμενοι hackers οι οποίοι έσπασαν τους κωδικούς αριθμούς της NASA και του Αμερικανικού Πενταγώνου και κατόρθωσαν να αναγνώσουν απόρριτα στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος, καθώς επίσης και του Αμερικανικού Πενταγώνου. Επομένως, με τις διατάξεις της συνθήκης του Σέγγεν και το ηλεκτρονικό φακέλωμα, παραβιάζεται η ελευθερία του ατόμου και προσβάλλεται η προσωπικότητα. Δηλαδή, εξαφανίζεται ο άνθρωπος από προσώπου γης. Τα κόμματα λοιπόν της αντιπολιτεύσεως, λέει, πλην της Νέας Δημοκρατίας, κατεδίκασαν το νομοσχέδιο και δήλωσαν ότι θα το καταψηφίσουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Μαγκάκης, ως υπουργός παλαιότερα, είχε δηλώσει: «Η κίνδυνη από την εφαρμογή της συνθήκης είναι μεγάλη, διότι η ζωή των πολιτών κινδυνεύει να γίνει κοινό ανάγνωσμα από την συνένωση αρχείων όπως ιατρικών, φορολογικών, δικαστικών, ακόμα και πολιτικών. Χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία αρνήθηκαν ήδη να προσχωρήσουν στη συνθήκη του Σέγγεν. Και μεγάλη αναταραχή παρατηρείται τώρα και στην Ιταλία. Για όλους αυτούς, λέει, τους λόγους που αναφέρομαι παραπάνω», λέγει ο Μητροπολίτης Αιγαιλίας, «για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως από τη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο». Και εγώ έχω να πω λοιπόν στον Μητροπολίτη Αιγαιλίας, κύριο Αμβρόσιο, που τον ξέρω και προσωπικά, ότι, δεσποτά μου, είναι πάρα πολύ αργά τώρα. Λοιπόν, το νομοσχέδιο κυρώθηκε, ψηφίστηκε, συνήλθε η Επιτροπή, στείλανε τα κόμματα, στείλανε εκπροσώπους. Το διαβάσαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, και εσείς τι κάνετε? Γιατί δεν βγαίνετε από άμβονος? Γιατί δεν κινητοποιείτε τον κόσμο? Γιατί δεν κατεβαίνετε από κάτω να έρθετε εδώ στη Βουλή των Μισελλήνων και Ανθελλήνων? Λοιπόν, γιατί δεν προτρέπετε τον κόσμο να μην παραλάβει κανενός είδους έντυπο? Κανενός είδους, παρά να στείλει γραπτός και εντόνως τη διαμαρτυρία του σε όλους τους φορείς, σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, λοιπόν, ότι εμείς δεν αποδεχόμεθα ηλεκτρονική σφράγιση με κανέναν τρόπο. Λοιπόν, καταλάβατε, εδώ είναι το θέμα. Και τώρα παρακαλώ, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την δίκη που θα γίνει στις 5 Μαρτίου στο τρίτο τριμελές κτίριον 7 στη Σχολή Ευελπίδων, όπου θα γίνει το πρωί. Λοιπόν, να προσέλθετε όλοι ευπρεπώς ενδεδειμένοι, κόσμια, και να σταματήσει αυτός ο διασυρμός και τα δικαιώματα που δίνουν ορισμένοι υποτιθέμενοι ψευδοχριστιανοί με το να κουβαλάνε επάνω τους 300.000 εικονίσματα, να είναι κινητές εικόνες, εικονάκι εδώ, εικονάκι παραπέρα, 30 σημαίες στο χέρι ο καθένας. Αυτά σταματήστε τα, διότι
διακομωδούν, διασύρουν την πραγματική εικόνα του Ορθοδόξου πιστού. Η πραγματική εικόνα του Ορθοδόξου πιστού και του στρατιώτου Χριστού έχει καθαρότητα, έχει αξιοπρέπεια, έχει υπερηφάνεια. Καταλάβατε? Και έχει κόσμια εμφάνιση. Λοιπόν, σταματήστε όλες αυτές τις γελοιότητες, διότι μεθαύριο θα ξαναγράψουν οι φυλάδες, οι σιωνοφυλάδες αυτά εκτός, εάν είστε εγκάθετοι και είστε βαλτοί. Λοιπόν, έχω να κάνω και μία διαμαρτυρία εδώ έντονη προς όλους εσάς, για να σταματήσει αυτή η προσωπολατρεία σε δεσποτάδες, σε αρχιερείς και σε ταγούς, διότι εδώ Κύριος μας αποκαλύπτει ότι η προδοσία ολοκληρώνεται. Και ολοκληρώνεται, πώς ολοκληρώνεται? Ολοκληρώνεται όταν εμείς παρακαλέσαμε και τρέξαμε στους αρχιερείς μας, να τους παρακαλέσαμε να τιμήσουν δια της παρουσίας τους εις το δικαστήριο των κυριών μας που διώκεται, που βλασφημείται και κατ' επέκταση βλασφημούμεθα όλοι οι Έλληνες, όλο το έθνος και η πίστη των Ορθοδόξων. Μας είπε αρχιερέας τον Γοχ, και το λέω αυτό, και να μας το έλεγε κάποιος από το νέο ημερολόγιο, κάτι πάει και έρχεται. Αλλά να μου πει εμένα προσωπικά, κυρία Δουράκη, θα συμβουλευτώ το νομικό μου σύμβουλο πρώτα, τον δικηγόρο μου, και θα συνέλθει η επιτροπή, η σύνοδος, και να μιλήσω και με τον δικηγόρο σας. Λέω, πολύ ευχαρίστως να μιλήσετε και με τον δικηγόρο μου, αλλά τι δουλειά έχει η σύνοδος να συνέλθει για ένα θέμα καταθέσεως που καλείστε να καταθέσετε ως αρχιερέας? Δεν ευαισθητοποιήστε, δεν σας ενδιαφέρει το θέμα να έρθετε να συμπαρασταθείτε στην όλη επίθεση που δεχόμεθα? Και βεβαίως ο δικηγόρος μας του απήντησε ότι είναι άτυπον όργανο η σύνοδος και δεν μπορεί να παρέμβει στο δικαστήριο, αλλά μεμονωμένα κύριοι αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι μπορείτε να προσέλθετε ως μάρτυρες όσοι επιθυμείτε και όσοι θίγεστε, γιατί θίγεται ο αρχηγός του σύμπαντος κόσμου, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έπειτα, αυτά λοιπόν τα ολίγα τα λέω για να καταλάβετε ποιοι είναι πάνω. Έπεσαν τα προσωπία. Έπειτα, ρασοφόροι του Πατρώου Εορτολογίου προτρέπουν τον κόσμο, προτρέπουν, και μην με αναγκάσετε να μιλήσω και να πω ονόματα, προτρέπουν τον κόσμο να παραλάβουν ταυτότητες. Εκτός ελαχίστων μερίδος κλήρου περιπτώσεων. Ότι να παραλάβετε τις ταυτότητες, και καμία αναφορά για τις ταυτότητες δεν γίνεται πουθενά από το Πάτριον Εορτολόγιον. Τους λένε ουδέν φόβον φέρετε και πάρτε τις ταυτότητες. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο Πάτριον, το διαλυμένο εορτολόγιο. Λοιπόν, μη με αναγκάσετε στην επόμενη εκπομπή να προβώ σε αποκαλύψεις και να πω ονόματα. Διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει είτε με μηνύσετε, είτε με διαψεύσετε. Μου τα είπατε και έχω και μάρτυρες και μου τα είπατε μπροστά και δεν ντραπήκατε να μου πείτε ότι κυρία Δουράκη θα συμβουλευτώ το νομικό μου σύμβουλο. Να είστε τι είστε. Εδώ η πολιτική, οι πιστοί προσέρχονται, και εσείς που είστε αρχηγός εκκλησίας και ορκιστήκατε να ορθοτομήσετε τον λόγον της αληθείας, αρνείστε. Αρνηθήκατε και είπατε θα συμβουλευτώ το νομικό μου σύμβουλο για να έρθω να καταθέσω για τις βλασφημίες αυτές. Λυπούμε. Λοιπόν, αυτές τις αποκαλύψεις μας κάνει ο Ιησούς Χριστός ο Εσταυρωμένος, και γι' αυτό έχει σηκώσει πόρνες και τελώνες, και γι' αυτό εξέλεξε τα μωρά του κόσμου ετούτου για να κατεσχύνει όλους εσάς τους επιρμένους με την έπαρση κληρικούς και λαϊκούς, και για να μην προβώ σε τίποτα άλλο χαρακτηρισμό. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, διότι σε 5 λεπτά, έχουμε άλλα 5 λεπτά στη θέση μας, αν μπορέσουμε παρακαλώ να δεχθούμε μερικά τηλέφωνα. Όσοι έχετε κάποια αντίρρηση, έχετε κάποιο στοιχείο για τη συνθήκη Σέγγεν, δεχόμεθα τηλέφωνα, παρακαλώ. Ανοιχτά τηλέφωνα και παρακαλείτε. Και ο κύριος Σταμάτης Κούλουθρος, ο καθηγητής της πληροφορικής, επειδή χάσαμε το τηλέφωνο εδώ, εάν θέλει να παρέμβει, να πει δύο λόγια για τη συνθήκη και αν πρέπει να το αποδεχθεί ο ελληνικός λαός αυτό. Διαφορετικά προχωράμε σε σύνδεση τηλεφωνική ανοιχτή με το τηλεοπτικό κοινό. Όσοι θέλετε να παρέμβετε, έχουμε 5 και 5. Μάλιστα. Έχουμε 5 λεπτά λοιπόν, μας έδωσε το κανάλι και το ευχαριστούμε μια παράταση δεκάλεπτη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να απαντήσουμε στις όποιες απορίες έχετε και ερωτηματικά για τη συνθήκη Σέγγεν. Δεχόμεθα λοιπόν τηλέφωνα στο συγκεκριμένο νούμερο 9270903-4 που βλέπετε στην οθόνη σας.
Πριν λοιπόν έρθει το τηλέφωνο, έχω να πω ότι στους κυρίους που κατέχουν κινητά τηλέφωνα και κινητή τηλεφωνία να τα απομακρύνουν τάχιστα και θα σας εξηγήσω γρήγορα για ποιους λόγους. Παρακαλώ. Σας άκουσα με πολύ προσοχή, με ένας τηλεθεατής. Μάλιστα. Και θα ήθελα να μου πείτε για το σύστημα Χένκεν, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Λέτε ορισμένα πράγματα για την εφορία, για το ε9, τη στιγμή που έχουμε κάνει φορολογικές δηλώσεις, πώς μπορούμε να μην γράψουμε στο ε9 ότι έχουμε ένα σπίτι. Θέλω να μας δώσετε οδηγίες για αυτά τα πράγματα, πού μπορούμε να αποτανθούμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεσηκωθούν ή κανάλια ή οτιδήποτε, ή φορείς, ή να κάνουμε ένα πανελλαϊκό συλλαλητήριο. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε την καταγγελία στο πεδίο του Άρεως, εάν και κατά πόσον θα μπορέσουμε να το κάνουμε, για να γίνουν τα στοιχεία, να μιλήσει κι άλλος κόσμος πιο κατανοητά. Το θέμα είναι ότι το Σέγγεν εφαρμόζεται πλέον άνευ προειδοποίησεως, ώστε να πιαστεί ο ελληνικός λαός εξ απείνης. Καταλάβατε, και εσείς δεν γνωρίζετε, κανείς μας δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το έγγραφο με τις ασάφειες αυτές. Λοιπόν, εμείς σας λέμε ότι σημαίνει την δήλωση και την καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων, όπου θα καταγραφείτε και θα περάσετε στο κεντρικό κομπιούτερ των Βρυξελών. Λοιπόν, όπου θα υπάρχουν ιδιωτικές προσβάσεις εταιριών, όπου θα μπορεί ο καθένας ξένος να επεμβαίνει στη ζωή του Έλληνος πολίτου και να εκβιάζει πρόσωπα και καταστάσεις και πράγματα. Αυτό είναι κατανοητό. Λοιπόν, εάν εμείς δεν το υπογράψουμε και αρνηθούμε και το στείλουμε πίσω και πούμε ότι αυτό το έγγραφο της ΕΕ, διότι είναι έγγραφο της ΕΕ αυτό, δεν το αποδεχόμεθα. Αυτή είναι η αντίδραση. Το καταλάβατε? Ναι. Μόνον έτσι, διότι συνενούν, εάν παρακολουθήσατε την εκπομπή από την αρχή ή την παρακολουθήσατε στο τέλος, θα πρέπει να χάσατε καταγγελίες που κάναμε, ότι συνενούν φορείς δυστυχώς της πολιτείας και της εκκλησίας και αφήνουν ενημέρωτους τους Έλληνες πολίτες να πέσουν στην παγίδα έτσι ως έχει. Με συγχωρείτε, στην εφορία πρέπει να αντιδράσουμε κατά αυτόν τον τρόπο? Βεβαίως στην εφορία. Θα τα στείλετε πίσω και θα πείτε ότι εμείς δεν αποδεχόμεθα αυτό το έγγραφο και δεν δηλώνουμε, γιατί είτε δηλώσετε είτε δεν δηλώσετε, σε λίγο, όσο σκληρά και να σας φαίνονται αυτά που καταθέτουμε, οι περιουσίες, οι ιδιόκτητες των Ελλήνων θα περάσουν στα χέρια τους. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτά να πούμε τώρα. Θέλετε να τα πιστέψετε, τα πιστεύετε. Δεν θέλετε, τα απορρίπτετε. Με ακούτε? Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, στον αέρα είστε. Κυρία Δουράκη. Μάλιστα. Είμαι ένας τηλεθεατής και ένας απλός πολίτης. Με έχετε καλύψει με όλα αυτά που έχετε πει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι, έχω μία περιέργεια, πότε θα ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να δούμε κάποια στιγμή τι θα κάνει με όλα αυτά που του κάνουν. Γιατί δεν βλέπω να κινείται κανείς. Και δεν είναι μόνο διαμαρτυρία με το να γράψουμε σε μια αίτηση ότι δεν αποδεχόμεθα αυτό ή το άλλο ή το άλλο. Εδώ πρέπει να ξεσηκωθεί να βγουν στον δρόμο ο κόσμος. Βεβαίως θα βγει στον δρόμο. Δεν θέλουν αυτοί να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, να τα κάνουν στα παιδιά τους και στις γυναίκες τους και στις οικογένειές τους. Αυτοί οι προδότες. Αλλά θα αγωνιστούμε και θα πέσουμε, είμαστε αποφασισμένοι και είμαστε στην πρώτη γραμμή πάρα πολλοί κόσμος. Θα δώσουμε το έργο μας και την ψυχή μας για τον κύριο Μόνη Χριστό. Αυτό να το πάρουμε καλά απόφαση. Ξέρουμε όλοι αυτοί που μας θα κάνουν αυτά ποιοι είναι. Ναι, ευχαριστούμε. Η ιδιότητά σας. Μπορείτε πάρα πολύ που μιλάω και έτσι αγανάκτηση. Παρακαλώ, είναι η ιερή αγανάκτηση και είναι σε αυτό το πράγμα να είναι μία γυναίκα να αγωνίζεται μόνο. Και εκτός από κάνα δύο-τρεις ιερείς. Και ευτυχώς έχουμε και αυτό το βήμα που βγαίνεται στα προδοτικά όλα τα κανάλια. Ευτυχώς είναι και αυτό το βήμα με τον κύριο Μιχαλόπουλο. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα κινητά τηλέφωνα μέχρι να δεχθούμε και το άλλο τηλέφωνο. Οι ακριβές κινήσεις, προσέξτε, ότι όσοι έχετε κινητά τηλέφωνα έχετε βόμβες κινητές μέσα στην τσέπη σας. Παρακολουθήστε και εντοπίζεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Απόδειξη ότι είναι τόσο επικίνδυνο το κινητό τηλέφωνο, η κινητή τηλεφωνία, γι' αυτό και εφρίαξαν να την τοποθετήσουν και να την εξαπλώσουν σε όλη την ελλαδική επικράτεια, ώστε όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο να εντοπίζονται και να εξακριβώνεται ακριβώς, να εξακριβώνονται οι κινήσεις του συγκεκριμένου. Παρακαλώ, είστε στον αέρα. Ναι, κυρία Δουράκη. Μάλιστα. Ξέρω πάρα πολύ μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία για τα λόγια που είπατε περί Αλβανίας,
που έχουν ξεσηκώσει όλο το χρήμα από την Ελλάδα, την έχουν, το έχουν πάει εκεί, δουλεύουν εδώ και μας βρίζουν και από πάνω. Που έχω ακούσει με τα αυτιά μου ότι παλιοέλληνες πού θα μας πάνε με τους Τούρκους, θα τους πολεμήσουμε. Κάτι πράγματα δηλαδή, τι να σας πω φυσικά. Ρωτάω κάποιον μια φορά, του λέω, τι είσαι, του λέω, χριστιανός ή μουσουλμάνος. Μου λέει, είμαι μουσουλμάνος, λέει, αλλά λέω το όνομα χριστιανός, λέει, γιατί δεν με παίρνω σε δουλειά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητή Θεοδώρα, Θεοδώρα, η ιδιότητά σας είναι... Οικιακά, μάλιστα. Οικιακά. Είστε μια ευαισθητοποιημένη λοιπόν Ελληνίδα πολίτης, η οποία παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα και αγωνιάτε όπως αγωνιούμε όλοι μας και βλέπετε πού μας οδηγούν όλοι αυτοί οι κύριοι. Πριν πολλά πολλά χρόνια δεν δίνανε στους βορειοϋπηρέτες πραγματικά, δεν δίνανε υπηκότητα για να μην χάσουν τα... να μην χάσουν τις περιουσίες τους εκεί. Μα διώκονται όλοι οι Έλληνες, οι Έλληνες της Υποδούλου, διότι η Ήπειρος, Αλβανία δεν υφίσταται, δεν υπάρχει κράτος αλβανικό. Αυτά όμως είναι δικά μας τα εδάφια, αγαπητοί. Άρα, εν Χριστώ αδελφοί. Όποτε θα τα χάσουν, θα τα χάσει ναι, ναι. Όλα τα δικαιώματα. Και τώρα γίνεται ο ξεριζωμός. Αυτή η επίθεση είναι για να επιτεθούν στο ελληνικό στοιχείο, να ξεριζώσουν, να τρομοκρατήσουν, να πάρθουν οι περιουσίες των Ελλήνων. Να βοηθήσει πολύ η Ελλάδα. Όχι ο Αμερικάνος για να βάλει στο χέρι. Έχει βέβαια στο χέρι. Μα έχουμε Εβραίους. Δεν ξέρω, αγαπητή κυρία, δεν βλέπετε ότι έχουμε Εβραίους στη Βουλή, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εσείς έχετε δει κανέναν Έλληνα στην Ισραηλινή Βουλή, ο εκπρόσωπος και αρχηγό κόμματος, να εκπροσωπείτε στο Ισραήλ Έλληνας, κόμματος Έλληνας του Ισραήλ? Μα εμείς ακριβώς τα κάνουμε. Εμείς γιατί έχουμε Εβραίους λοιπόν μέσα στο κοινοβούλιο? Εν τω μεταξύ και ο πρέσβης που είναι στην Αλβανία και εκείνος τρώει, έχει δυσαυρίσει από τις βίζες που δίνει. Δίνει στους μουσουλμάνους και δεν δίνει εκεί που πρέπει. Το έχω ακούσει σε πολλούς αυτό. Εδώ αγαπητοί, τώρα γίνεται επικισμός, τώρα θα στείλουν ορδές βαρβάρων και στη Θράκη, ναι, και στην Ελλάδα και στα νησιά. Βλέπετε τίποτα να περνάνε στα δελτία ειδήσεων. Στα δελτία ειδήσεων για τους λαθρομετανάστες που αυξάνονται και πληθύνονται και αποβιβάζονται στα νησιά. Θα τακτήσουν κάποια ώρα αυτοί, μπαίνοντας έτσι. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας, γιατί περιμένουν και άλλοι στην τηλεφωνική γραμμή. Πολύ και σας συγχαίρω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στα κινητά τηλέφωνα μέχρι να δεχθούμε και το άλλο τηλεφώνημα, λέμε εδώ πέρα ότι η καινούργια τεχνολογία και η χρήση σε αυτή όλη, που γίνεται κατά χώρον και λυσαλέα. Παρακαλώ. Χαίρετε, κυρία Δουράκη. Είσαστε στον αέρα, μάλιστα. Συγχαρητήρια σε εσάς και στο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Ιδιότητά σας. Ορίστε. Ιδιότητά σας, Έλλην Ορθόδοξος πολίτης, ευαισθητοποιημένος κι εσείς. Σας άκουσα από την αρχή και εκείνο που θέλω να σας κάνω μια παρατήρηση. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε την ώρα και την ημέρα που έχετε εκπομπή. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Να σας απαντήσω στο πρώτο σκέλος. Η εκπομπή αυτή είναι εκτάκτου επικαιρότητος, διότι εγώ είχα πει ότι όταν θα αναλάβω κύκλο εκπομπών, θα τον ανακοινώσουμε από το κανάλι, δηλαδή συνεχόμενες εκπομπές. Καλό είναι να ανακοινώνετε, κυρία Δουράκη, και να σας πω και το άλλο. Ναι. Εσείς έχετε αυτή τη φωνή και συγχαρητήρια στον Γρηγόρη τον Μιχαλόπλο. Οι άλλοι ρουφιάνοι δημοσιογράφοι που είναι, τα άλλα κανάλια που είναι, μήπως είναι υπηρέτες του Σέγγελ? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ο κόσμος, όπως είδατε, είναι ανημέρωτος. Πρέπει να τον ενημερώσετε. Το κάνει το κανάλι σας και συγχαρητήρια. Και το είδατε από τον πρώτο τηλεθεατή σας. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να ψάξετε και να βρείτε. Ακούσαμε από εκπομπή προχτές από τον Ραφαηλίδη συγκεκριμένα, ότι είπε ότι κυκλοφορεί στην Ελλάδα το Κοράνι σε ελληνικά και το έχει πληρώσει ο κύριος Λάτσης και διαδίδεται δωρεάν. Τι σκοπό έχει? Διανέμεται δωρεάν, διότι για να διανύμουν τόσα Κοράνια δωρεάν μεταφρασμένα. Και αυτό διαρωτήθηκε και ο κύριος Ραφαηλίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να δώσω συγχαρητήρια εγώ μέσα από την εκπομπή σας, θέλω να δώσω στο Βύρονα τον Πολύδωρα, ο οποίος αντιστάθηκε και ειλικρινά, και ο Γιώργος ο Καρανταφέρης. Μάλιστα. Ο κύριος Καμένος, ο κύριος Γιακουμάτος και οι οποίοι και αυτοί αντιστάθηκαν με τη σειρά τους. Σωστά, δεν τους άκουσα. Άκουσα αυτούς που κάνανε εκπομπή και το Βύρονα τον Πολύδωρα, ο οποίος σήμερα προείσταται σε μία
αυτή να ανακηρυχθεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα κοράκια δεν θα τον φάνε. Και θέλω να σας πάω στο 1990 που εξελέγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γιατί ο εκλογικός νόμος του κυρίου Παπανδρέου δεν επέτρεπε σε αυτή την Ελλάδα να έχει κυβέρνηση, να μας οδηγήσει στο χάος από τότε. Μάλιστα. Αφού εξελέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είχαμε τον ναι για να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό τι σκοπό έχει η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί δεν το γνωρίζει. Μάλιστα, γλώσσα μας. Και είδαμε τον κύριο Εύερτ να ρίχνει αυτή την κυβέρνηση τη δικιά του, για να γίνει αρχηγός και να μην έχει αντιπολίτευση σήμερα αυτός ο υπερέτης που σήμερα επικαλείστε εσείς, και είναι υπηρέτης αυτών των συμφερόντων, και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το στιγματίσουμε αυτό το πράγμα, ο οποίος να δούμε σε αυτή την παράταξη έναν υπηρέτη της Νέας Δημοκρατίας πραγματικών. Ακούτε αγαπητέ, ακούτε χριστιανό ορθόδοξο, ακούτε όμως ότι η συνθήκη Σέγγεν, ξέρετε τι σημαίνει, αυτό σας έχουν αποκρύψει. Την διάλυση και τον μηδενισμό όλων των κομμάτων. Τους καταργούν τώρα τα κόμματα. Καταργούνται. Και δεν έχουν την τόλμη να βγουν στον ελληνικό λαό να το πούνε. Συλλαμβάνεται. Ποια είναι η θέση του Κωστάκη του Καραμαλίε σήμερα που τον επήρανε και τον βάλανε αρχηγό. Λοιπόν, γνωρίζουμε τα γεγονότα. Το χρήσα να στα καταγγείλουμε ορισμένα πράγματα. Να τα καταγγείλετε. Γιατί και εμείς τα ανεχόμαστε. Να τα καταγγείλετε και γι' αυτό υπάρχει αυτό το βήμα. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε την οργή και την αγανάκτηση των Ελλήνων, των ευαισθητοποιημένων, όπου άλλο ένα τελευταίο τηλεφώνημα, αν μπορέσουμε να δεχθούμε, ένα τηλεφώνημα για να ολοκληρώσουμε και για το θέμα εδώ των κινητών τηλεφώνων. Διεξάγεται, λέει, στη Βρετανία, μέσω της Sunday Telegraph, οι ακριβείς κινήσεις και μοιράζονται και τηλέφωνα, έτσι τους έπιασε ο πόνος να μοιράζουν κινητά τηλέφωνα δωρεάν. Πήγανε λοιπόν σε δίκη εδώ πέρα, στην εν λόγω δίκη αστυνομία ελπίζει να συνδέει έναν ύποπτο για φόνο με τον τόπο του εγκλήματος, αφού μολονότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο, το είχε αφήσει σε λειτουργία. Καταλαβαίνετε σε τι δρόμους προχωράμε. Παρακαλώ, είστε στον αέρα. Μάλιστα, έκλεισε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, όλα είναι ενεργοποιημένα, τα κινητά τηλέφωνα γίνονται μικρές συσκευές εντοπισμού, και το λέει εδώ, τα νέα το λένε, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, είναι συσκευές εντοπισμού του κατόχου τους, καταλαβαίνετε, όπου δεν βρίσκεστε, είτε ταυτότητες δεχτείτε είτε τις δεχτείτε, εντοπίζεστε μέσω κινητής τηλεφωνίας. Αυτά τα ολίγα για την ηλεκτρονική σφράγιση. Και ολοκληρώνομαι, κυρίες και κύριοι, διότι κλείνει η εκπομπή τώρα, παρακαλώ. Και δεν θα δεχθούμε άλλα τηλέφωνα με την δίκη του περιοδικού Κλικ. Λοιπόν, να είστε παρόντες στις 5 Μαρτίου στην Σχολή Ευελπίδων. Η μέρα, δεν ξέρω τι μέρα πέφτει, πρέπει να πέφτει Τετάρτη. Λοιπόν, στις 5 Μαρτίου, 9 η ώρα το πρωί, είμαστε όλοι σύσσωμοι και παρόντες εκεί για να δουν αυτοί οι κύριοι ότι ο ελληνικός λαός, ο πιστός λαός του Θεού Ορθόδοξος, αντιδρά και προασπίζεται τα ιερά του και τα όσια, και ζητά την τιμωρία των ενόχων, των προαγωγών του έθνους, των εντύπων αυτών των συγκεκριμένων, και ζητάει όχι την κεφαλή επιπίνακη, όπως θέλουν να μας λένε μέσα για να μας χαρακτηρίζουν, να μας δίνουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς οι κύριοι εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι, αλλά ζητάει το κλείσιμο των πορνοεντύπων αυτών, ώστε τα παιδιά μας να λυτρωθούν από αυτή τη χρεοκοπία και από αυτά τα αναγνώσματα. Δώστε το παρόν όλοι στις 5 Μαρτίου, το ξαναεπαναλαμβάνομαι, στην Σχολή Ευελπίδων, στο τρίτο τριμελές κτίριον 7. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και ο Κύριος να σκεπάζει τις οικογένειές σας.